Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που διοργανώνει η ΕΛΜΕ Μαθίας με αφορμή την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού που προωθεί το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Καλωσορίζουμε τον καθηγητή Περικλή Παυλίδη, στο καθηγητή στο παιδαγωγικό τμήμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Απιθύτα, τον οργανωτικό γραμματέα της ΟΛΜΕ, τον Παπαχρήστο Δημήτρη, Νίκο, συγγνώμη, και το μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ, τον Νεκτάριο τον Κορδί, που θα μας μιλήσουν και αυτοί για το θέμα από φυσικά από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο Γιούτι Καγκασνιέμι, αν το λέω σωστά, Διευθυντής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εκπαίδευσης της Φιλανδίας, σε συνέντευξη που έδωσε πριν 3 χρόνια, είχε πει: «Η απομάκρυνση των επιθεωρητών έφερε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους καθηγητές και περισσότερη οικονομία στο σύστημα. Οι επιθεωρητές ερχόντουσαν στα σχολεία και οι καθηγητές το αποκαλούσαν η μέρα του θεάτρου, γιατί όλα ήταν φτιαγμένα έτσι όπως ο επιθεωρητής τα επιθυμούσε, αλλά αυτό δεν ήταν φυσιολογικό». Στην ίδια συνέντευξη, μια εκπαιδευτικός είπε: «Αυτό το πράγμα, δηλαδή η απομάκρυνση του επιθεωρητή, μας έκανε πιο αποτελεσματικούς. Μπορούμε να αποφασίζουμε μόνοι μας πώς να δουλεύουμε στα σχολεία μας. Ο καθηγητής μπορεί να αποφασίζει σίγουρος πώς να δουλεύει με τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, εμείς ονομάζουμε αυτό παιδαγωγική ελευθερία». Φυσικά δεν θέλω να κάνω ούτε συγκρίσεις με τα εκπαιδευτικά συστήματα, ούτε είναι αυτό το θέμα της συζήτησης. Απλώς είναι μια εικόνα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση και τον επιθεωρητισμό, ο οποίος το τελευταίο διάστημα μπαίνει στη ζωή μας μετά από πολλά χρόνια. Θα δώσω τον λόγο στον Περικλή τον Παυλίδη και στη συνέχεια στους συναδέλφους. Κάτσε ότι βιντεοσκοπείτε οι δήμους, έτσι να το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει. Ήδη σας ανακοινώθηκε ότι βιντεοσκοπείτε η δήλωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφες, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω θερμά την ΕΛΜΕ Μαθίας για την πρόσκληση συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση. Είναι η δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα που συμμετέχω σε εκδήλωση στην Βέρεια, προσκεκλημένος από την ΕΛΜΕ Μαθίας, οπότε αισθάνομαι πλέον έναν πολύ στενό συναδελφικό δεσμό με τον χώρο της εκπαίδευσης της πόλης σας. Το θέμα που θα εξετάσω, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την εκπαίδευση. Γιατί όταν μιλάμε για εκπαίδευση, από μεθοδολογική και ιδεολογική και πολιτική σκοπιά, πρέπει να μιλάμε οπωσδήποτε για το έργο των εκπαιδευτικών. Χωρίς το έργο των εκπαιδευτικών δεν έχει νόημα η εκπαίδευση. Μπορεί να υπάρξουν και άλλες μορφές πρόσβασης σε πληροφορίες, ενασχόλησης με πληροφορίες, αλλά η εκπαίδευση είναι κοινωνικά αναγκαία, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ποτέ, γιατί αναγκαίο είναι το έργο των εκπαιδευτικών. Χωρίς αυτό, δεδομένου του επίπεδου από το οποίο η επιστήμη σήμερα βλέπει, κατανοεί και αντιμετωπίζει την πραγματικότητα και δεδομένου επίσης ότι αυτό το επίπεδο απέχει πλέον παρασάρκας από το βιωματικό καθημερινό επίπεδο των μαθητών και μαθητριών, χωρίς το διδακτικό έργο και το παιδαγωγικό βεβαίως, δεν μπορούν να υπάρξουν άνθρωποι που θα είναι σε θέση να κουβαλήσουν στις πλάτες τους τις προκλήσεις, τις ανάγκες, αλλά και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του πολιτισμού. Τώρα, κάτι που πιστεύω πρέπει να έχουμε υπόψη και να το αντιμετωπίζουμε με εξαιρετική αυστηρότητα, είναι ότι το έργο των εκπαιδευτικών δεν είναι αυτονόητο. Οι πτυχές του, οι ιδιαιτερότητές του, οι συνθήκες εντός των οποίων αυτό μπορεί να θάλει, μπορεί να αναπτύσσεται ή μπορεί να υπονομεύεται, δεν είναι κάτι αυτονόητο. Ο κυρίαρχος λόγος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και ο κυρίαρχος κυβερνητικός λόγος, όχι μόνο εδώ, όχι μόνο στην Ελλάδα, το θεωρεί αυτονόητο. Και με λέξεις συνθήματα επιχειρεί να πείσει τις κοινωνίες, να πείσει τους πολίτες ότι το έργο αυτό πρέπει να αντιμετωπίσετε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η συζήτηση λοιπόν πρέπει να ξεκινά από το γεγονός ότι ούτε η αξιολόγηση είναι αυτονόητη, ούτε αυτό που αποκαλείται ποιότητα της εκπαίδευσης είναι κάτι αυτονόητο. Τονίζω, με αφορισμούς, με αφηρημένες λέξεις, με λέξεις συνθήματα,
Μόνο στρεβλωτική εικόνα, στρεβλωτική και κατά συνέπεια και στρεβλωτική αντιμετώπιση του έργου αυτού μπορούμε να έχουμε. Τώρα στη συνέχεια θα κωδικοποιήσω τις ιδέες που θέλω να δείξω σε 8 σημεία. Προτού όμως το κάνω αυτό, 8 σημεία αναφορικά με την ιδιαιτερότητα του έργου των εκπαιδευτικών και του τι συνέπειες επιφέρει η αξιολόγηση. Θα ήθελα να κάνω κάτι άχαρο. Πρόσεξα πάρα πολύ πως έχει τεθεί το βασικό θέμα της εκδήλωσης, αν η αξιολόγηση είναι η απάντηση, ποια είναι η ερώτηση. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με μια τέτοια διατύπωση, γιατί ακριβώς αυτό απορρίπτει την αντίληψη ότι πρόκειται για κάτι αυτονόητο. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με το ποια είναι η απάντηση. Με το τι δηλώνεται ως εγχείρημα αξιολόγησης. Θα είναι άχαρο λίγο, θα προσπαθήσω να διαβάσω κάποιες φράσεις εντάχει, αλλά είναι σημαντικό γιατί πολύ συχνά ακόμα και εκπαιδευτικοί δεν έχουν υπόψη και τον νόμο για την αξιολόγηση και την υπουργική απόφαση, την 9950, που επαναλαμβάνει σημεία του νόμου για την αξιολόγηση. Λοιπόν, τι θα αξιολογηθεί, κοιτάξτε τώρα, κάποιος, ο νομοθέτης, θεώρησε εφικτό να γράψει τα εξής. Στα γνωστά τέσσερα πεδία, δεν θα αναφέρω όλα τα επιμέρους σημεία αξιολόγησης, όχι, σταχυολογώ ορισμένα σημεία για να σας δώσω μια άμεση γεύση. Λοιπόν, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα επιδιώξει να μετρήσει στο πεδίο προετοιμασία διδασκαλίας, το σχεδιασμό του μαθήματος, την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και των δραστηριοτήτων, τη σαφήνεια των διδακτικών στόχων, την επιλογή και τη συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων, την εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης και εν γέννη σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας κλπ. Τις γνωστικές και βεβαίως το βαθμό στον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι γνωστικές και οι άλλες ανάγκες των μαθητών. Οι γνωστικές και οι άλλες ανάγκες των μαθητών. Στο πεδίο ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο θα μετρηθεί η επιστημονική εγκυρότητα της διδασκαλίας. Ο βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης. Ο επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε σχολική γνώση. Ποιος άραγε μπορεί να το κάνει αυτό. Στο πεδίο διδακτική μεθοδολογία και πρακτικές θα μετρηθεί η χρήση συμμετοχικών διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, η διαχείριση του χρόνου, η ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η σύνδεση του μαθήματος με την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών. Κάποιος φαντασιώνεται ότι είναι αυτονόητο να ξέρει την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, έτσι. Η οργάνωση της εργασίας των μαθητών, η κατάλληλη αξιοποίηση εποπτικών μέσων και του ΠΟΕ κλπ, η ενθάρρυνση για ομαδοσυνεργατικές δράσεις, η χρήση διαφοροποιημένων διδακτικών, στρατηγικών και τεχνικών, η ανάπτυξη συνεργατικών και διεπιστημονικών πρακτικών για το σχεδιασμό περιεχομένου των διδακτικών κινήτων και των διδακτικών δραστηριών κλπ. Και όσον αφορά το παιδαγωγικό κλίμα και την διαχείριση της τάξης, εξόχως ενδιαφέρουσες δηλώσεις που διαβάζουμε και εδώ. Η συμβολή θα μετρηθεί, η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ίδιου και των μαθητών, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων, η επίδρασή του στη στάση των μαθητών απέναντι στη μάθηση, οι ευκαιρίες για επικοδομητικό διάλογο, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Και βεβαίως το πέμπτο πεδίο, αναστοχασμός της διδασκαλίας, η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού προς τη διδασκαλία και το εκπαιδαγωγικό έργο, την κριτική επανεξέταση των πρακτικών του, τον εντοπισμό προβλημάτων, προβληματικών σημείων διδασκαλίας κλπ. Αρκετά τα έχω αφήσει απ' έξω. Τώρα, γιατί όλα αυτά, γιατί αυτή η άχαρη ανάγνωση. Αυτό ξέρετε, το θεωρώ μνημείο. Θεωρώ ότι πρέπει κάπου σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο να πάρουμε το κείμενο αυτό του νόμου και να το βάλουμε εκεί και να το επισκεπτόμαστε και να το διαβάζουμε. Απλώς να το διαβάζουμε. Συγκρίσιμο με το αντίστοιχο σκεπτικό αξιολόγησης της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της περίοδου 13-14. Έτσι. Θα αναφερθώ στη συνέχεια για το τι είναι αυτό που επιχειρείται τελικά, πέρα από αυτό που δηλώνεται, τι πραγματικά πρόκειται να συμβεί, αλλά πρωτού προχωρήσω θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία για τις ιδιαιτερότητες του έργου των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά που διάβασα είναι πτυχές του έργου των εκπαιδευτικών. Είναι δεδομένο. Όσες είμαστε εδώ πέρα και έχουμε μπει μέσα στην τάξη και εσείς που ξέρετε καλύτερα την κατάσταση, τη δευτεροβάθμια, ίσως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ξέρετε ότι αυτά είναι πραγματικά πτυχές του εκπαιδευτικού έργου. Οι οποίες όμως καταμαρτυρούν το γεγονός
ότι πρόκειται για ένα εξόχως πολύπλοκο έργο. Εξόχως πολύπλοκο, το οποίο ενέχει γνωσιακές, ερευνητικές πτυχές. Ποτέ κανείς δεν προετοιμάζεται ως ένα αυτόματο μηχάνημα. Οπωσδήποτε ενέχει και ερευνητικές πτυχές του έργου αυτό, οργανωτικές, συναισθηματικές. Είναι γενικότερα μια δραστηριότητα υψηλής ευθύνης, είναι δραστηριότητα διαρκούς φροντίδας, γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά των ανθρώπων. Συνάπτεται με ένταση, με συναισθηματική φόρτιση, όχι τυχαία οι διεθνείς στατιστικές αναγνωρίζουν ότι το έργο αυτό προκαλεί ψυχική εξουθένωση. Δεν είναι καμία εφεύρεση ελληνική αυτό. Προκαλεί ψυχική εξουθένωση. Και όταν ακόμα οι γενικότερες συνθήκες είναι καλύτερες από αυτές στην χώρα μας. Είναι ένα έργο που έχει χαρακτήρα δυναμικό από τη φύση του. Δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι ίδια τα παιδιά. Δεν είναι ίδιες οι καταστάσεις που προκύπτουν σε μία τάξη. Όχι μόνο από χρονιά σε χρονιά, αλλά από μήνα σε μήνα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Επηρεάζεται λοιπόν από πληθώρα παραγόντων, διαρκώς μεταβαλλόμενων, συχνά απρόβλεπτων και πρωτόγνωρων. Είναι δραστηριότητα αφουσίωσης, ξέρετε. Και αυτό πρέπει να υποθεί. Πρέπει να δηλωθεί. Γιατί όπως επίσης πολλές διεθνείς στατιστικές έχουν καταδείξει, η πλειονότητα των ανθρώπων που επιλέγουν αυτή τη δραστηριότητα, αυτό το επάγγελμα, συνδέουν την επιλογή τους με ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για την διδασκαλία, για τη σχέση με τα παιδιά. Τα κίνητρα πολύ συχνά, κατά κανόνα, είναι περισσότερο ανθρωπιστικά. Δεν είναι τα μόνα, σαφώς. Είναι ένα έργο το οποίο οι άνθρωποι που το επιλέγουν οπωσδήποτε στον ένα ή τον άλλο βαθμό έχουν μια αντίληψη του που θα εργαστούν και έχουν μια έφεση προς την ενασχόληση με τα παιδιά, προς τη φροντίδα ανθρώπων. Είναι ένα έργο, ας το πούμε και αυτό, στο οποίο δεν διαμορφώνονται μόνο οι μαθήτρες και οι μαθητές, αλλά διαμορφώνονται και οι εκπαιδευτικοί. Είναι ένα έργο που διαμορφώνει και την προσωπικότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την παιδαγωγική σχέση με μαθητές και μαθήτες. Όχι πάντα στον ίδιο βαθμό. Ίσως θέλετε όχι πάντα με την ίδια επιτυχία, ωστόσο τη διαμορφώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα εντός της οποίας διαμορφώνεται και εξελίσσεται σε μεγάλο βαθμό η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών. Τώρα, είναι ένα έργο στο οποίο εμπλέκονται παράγοντες που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της τάξης. Πέραν αυτών δηλαδή που συντελούνται μέσα στην τάξη. Στο έργο αυτό, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, εισέρχονται, για να μην πω καμιά φορά εισβάλλουν, γιατί καμιά φορά αυτό έχει και τη διάσταση της εισβολής. Παράγοντες που αφορούν τις συνθήκες ζωής των μαθητών, τις συνθήκες ζωής μαθητών και μαθητριών, το κοινωνικό, το πολιτισμικό τους περιβάλλον, τις τάσεις ζωής που έχουν αναπτύξει, τις τάσεις προς τη μάθηση. Ενίοτε ευνοϊκές, ενίοτε εξόχως αρνητικές. Όταν όλο το περιβάλλον δίνει στα παιδιά ένα μήνυμα ότι δεν έχουν κανένα λόγο να ενδιαφέρονται για αυτά που κάνει μέσα η τάξη. Για αυτά που γίνονται μέσα στην τάξη. Πληθώρα προβλημάτων που παρατηρούνται στα σύγχρονα σχολεία, έτσι. Τα ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών, αυτό που το βλέπουμε. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Παιδιά που από μικρή ηλικία πλέον τα παρακολουθεί ψυχολόγος. Έτσι. Η σχολική βία, τι φαινόμενο είναι άραγε αυτό. Από πού προκύπτει, γεννιάται από ποιον, από κάποια αβυσαλαία δαιμονική πλευρά των παιδιών, μήπως. Είναι η βία της κοινωνίας, η βία της καθημερινότητας, επικείλες εκδοχές επαφής με τη βία της ίδιας της κοινωνίας μας. Ακτινογραφία της κοινωνίας μας είναι η βία μέσα στα σχολεία. Με τις σημερινές διαστάσεις. Χωρίς κανόνες, με έναν ιδιαίτερο κινησμό. Όλα αυτά εισέρχονται, εισβάλλουν στην τάξη. Καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πόσο μακριά μπορεί να πάει ένας καθηγητής με καθηγήτρια, ένας δάσκαλος με δασκάλα, οπωσδήποτε. Και βεβαίως ξέρουμε πάρα πολύ και θα το τονίσω. Οι μαθητές και οι μαθητές δεν είναι ποτέ οι ίδιοι και οι ίδιες. Εμπλέκονται όμως αυτό που συμβαίνει μέσα στην τάξη και οι παράγοντες, και αυτό είναι, ίσως δεν είναι τόσο εύκολα αντιληπτό για την ευρύτερη κοινωνία. Εμπλέκονται και οι παράγοντες που καθορίζουν τον βίο των ίδιων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αυτόματα που πατούν ένα κουμπί και εκπέμπουν πληροφορίες. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με όλο τον ψυχισμό τους, το συναισθηματικό τους κόσμο, με όλη τους την προσωπικότητα. Και αν δεν είναι ίδια η μία με την άλλη στιγμή της τάξης, επειδή οι μαθητές και οι μαθήτες δεν είναι ποτέ οι ίδιοι και οι ίδιες, είναι άραγε ποτέ οι ίδιοι και οι ίδιες οι εκπαιδευτικοί, είναι ίδια η συναισθηματική κατάσταση ενός δασκάλου και μιας δασκάλας. Μπαίνει καθημερινά με την ίδια τεχνική συγκρότηση
του τρόπου, με την ίδια διάθεση, με την ίδια ικανότητα, δεν μπαίνει. Γιατί όπου πρόκειται για έργο γνωσιακό, για έργο που αφορά νοητική δραστηριότητα, για έργο που αφορά συνειδησιακή δραστηριότητα, όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν το συναίσθημα, τον ψυχισμό, την προσωπικότητα των ανθρώπων που είναι φορείς αυτού του έργου, εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου τους. Και κάτι ακόμα που θα έχει μεγάλη σημασία, θέλω να το τονίσω, στην περίπτωση λοιπόν του διδακτικού παιδαγωγικού έργου, και έχει σημασία αυτό να το επαναλαμβάνουμε, και στην περίπτωση και του επιστημονικού έργου και του καλλιτεχνικού, δεν ισχύει, ξέρετε, η διάκριση μεταξύ τυπικού χρόνου εργασίας και τυπικά ελεύθερου χρόνου. Όλες οι πλευρές της ζωής μπορεί να λειτουργήσουν ως στιγμές έμπνευσης, ως στιγμές καλλιέργειας της σκέψης, ως στιγμές, αν θέλετε, εφιούς σύλληψης μιας νέας ιδέας, ενός νέου σχεδίου. Η εκπαιδευτική ουσιαστικά, όπως και οι καλλιτέχνες και οι επιστήμονες, εργάζονται σε όλες τις δημιουργικές στιγμές του βίου τους. Και όχι μόνο στις στιγμές που είναι στο σχολείο ή στις στιγμές που αφιερώνουν συγκεκριμένο χρόνο για προετοιμασία των μαθημάτων τους. Τώρα πηγαίνω στο πέμπτο σημείο, δεν σας τα αριθμώ. Ένα πέμπτο σημείο. Μια ακόμη πολύ κρίσιμη ιδιαιτερότητα του έργου των εκπαιδευτικών. Ποια είναι, το πω λίγο άγραμμα, τα εργαλεία των εκπαιδευτικών και πού αυτά βρίσκονται, τα μέσα παραγωγής. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα εδώ πέρα. Κλιμακώνοντας λίγο την ανάλυση, θα έλεγα ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τα εργαλεία τους, τα εργαλεία σε εισαγωγικά, τα μέσα της εργασίας τους, δηλαδή γνώσεις, νοητικές ικανότητες, συναισθήματα, ικανότητα προς ενσυναίσθηση, τη διαίσθηση, τη φαντασία, την κρίση, που τα έχουν. Ενσωματωμένα στον εαυτό τους τα έχουν. Τα κρίσιμα εργαλεία για αυτή τη δουλειά είναι ενσωματωμένα στον εαυτό των εκπαιδευτικών. Είναι άρρηκτα λοιπόν συνδεδεμένα με την προσωπικότητά τους και αναπτύσσονται διαμέσου της σφαιρικής ανάπτυξης της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών. Η ακύρωση τώρα της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών εντός των συνθηκών εργασίας, αλλά και εκτός των συνθηκών εργασίας. Θυμάμαι τους εκπαιδευτικούς που περιδιάβαιναν για κάτι χρόνια την χώρα μας από το βορρά στον νότο και από τον νότο στο βορρά, ψάχνοντας ως αναπληρωτές, αναπληρώτες κάθε φορά ένα κάνα διαμέρισμα για να νοικιάσουν, αντιμετωπίζοντας τις ομορφιές του Airbnb, κουβαλώντας τα υπάρχοντά τους και τη θρηματισμένη ζωή τους. Πιστεύει κανείς ότι αυτό βοηθά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών και των κρίσιμων κατά συνέπεια εργαλείων για να κάνουν καλά τη δουλειά τους? Όχι. Άρα λοιπόν, τούτων λεχθέντων θα έλεγα ότι το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να είναι αποτελεσματικό και ο πλέον κρίσιμος παράγων για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου, αν πρόκειται για έργο που χρειάζεται εκπαιδευτικούς. Αν πρόκειται δηλαδή για κάτι που θέλει ανθρώπους που θα διδάσκουν. Ιδάλλως θα πάμε σε μηχανήματα που μπορεί να εκπαιδεύουν πληροφορίες. Αλλά αν πρέπει να διδάξουν άνθρωποι εκπαιδευτικοί, το έργο αυτό θα πρέπει να συντελείται σε συναισθηματικά ευνοϊκές συνθήκες. Εντός της εργασίας και εκτός. Και βεβαίως σε συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, θα έλεγα ότι το έργο αυτό μπορεί να είναι δημιουργικό όταν οι φορείς του βρίσκουν ικανοποίηση και νόημα σε αυτό που κάνουν. Μπορεί δηλαδή να είναι αποτελεσματικό με την έννοια ενός δημιουργικού αποτελέσματος όταν οι φορείς του βρίσκουν ικανοποίηση σε αυτό που κάνουν. Ίσως σε κάποιους δεν αρέσει αυτό. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί κανείς να εξαναγκάσει τη φαντασία, την κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση να εκδηλωθούν χωρίς οι ίδιες που το κάνουν να βρίσκουν νόημα και ικανοποίηση σε αυτό. Χωρίς το νόημα να είναι και το κίνητρο να είναι εσωτερικό. Δεν μπορείς να εκβιάσεις κάποιον να είναι δημιουργικός. Δεν μπορείς να εκβιάσεις κάποιον να ανταποκρίνεται με την απαραίτητη ευαισθησία στη μία ή την άλλη κατάσταση μέσα στην τάξη. Εδώ λοιπόν, κρίσιμο ζήτημα για την ανάπτυξη βελτίωση αυτού του έργου. Η ανάπτυξη προσωπικότητας των εκπαιδευτικών, οι συναισθηματικά ευνοϊκές συνθήκες, η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να βρίσκουν ικανοποίηση σε αυτό που κάνουν. Τώρα, περνάω στα ζητήματα της αξιολόγησης. Εδώ τρεις-τέσσερις μάλλον παρατηρήσεις και τελειώνω. Η αξιολόγηση δεν είναι ό,τι φαντάζεται ο καθένας. Και βεβαίως δεν είναι αυτό που μας λέει η τηλεόραση. Πιστεύει κανείς ότι η τηλεόραση, ότι ο μηχανισμός προπαγάνδας σε ένα ζήτημα στο οποίο όλες οι πολιτικές που επιχείρησαν να το επιβάλλουν έχουν αποτύχει, ότι ο μηχανισμός προπαγάνδας δεν θα είναι παραπλανητικός, πιστεύει κανείς ότι θα μας πούνε ειλικρινά τι έχουν υπόψη?
Πίστευε κανείς ότι θα ερχόταν εκ νέου, και είναι υψηλά στην ατζέντα σαφώς της Νέας Δημοκρατίας το ζήτημα αυτό, ότι θα ερχόταν εκ νέου αυτό το πράγμα χωρίς μια στημένη προπαγάνδα, χωρίς παρελκυστικές δηλώσεις, χωρίς παρελκυστικές κουβέντες, ότι θα μας έλεγαν τι ακριβώς έχουν υπόψη? Όχι βεβαίως. Σαφώς δεν είναι τόσο αφελής. Σαφώς. Σαφώς θα χρήσουν το χάπι. Θα μας έλεγαν ότι είναι παιδαγωγικό ζήτημα, ότι είναι ζήτημα βελτίωση. Θα μας έδειχναν αυτό που θα έπρεπε εμείς να προσέξουμε. Με τρόπο κατάλληλο για να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική. Δεν είναι όμως κάτι τέτοιο. Σαφέστατο δεν είναι ότι φαντάζεται ο καθένας. Η αξιολόγηση δεν είναι ποτέ κάτι αυτόνομο. Το ευτυχές ξέρετε σε όλη αυτή τη συγκυρία, δεν ξέρουμε παγκοσμίως τι σημαίνει αξιολόγηση και με τι άλλο συνοδεύεται. Συνοδεύεται ξεκάθαρα με μια ευρύτερη στρατηγική, είναι παγκοσμίως κυρίαρχη. Είναι παγκοσμίως κυρίαρχη γιατί παγκοσμίως κυρίαρχα είναι τα συμφέροντα τα οποία εκφράζει. Νεοφιλελεύθερης μετάλλαξης. Θεμελιώδους μετάλλαξης του δημόσιου σχολείου. Σε μια εποχή πλέον που η παγκόσμια κεφαλαιοκρατία λέει δεν θέλω δημόσια αγαθά. Και αν απομείνει κάτι, θα απομείνει με όρους μερικής εμπορευματοποίησης. Τα αγαθά πλέον εμπορευματοποιούνται και ιδιωτικοποιούνται. Αυτή είναι η πολιτική. Από τη μια γωνιά αυτού του ταλέπορου πλανήτη μέχρι την άλλη. Πιστεύει κανείς ότι εδώ η αξιολόγηση ήταν κάτι μεμονωμένο και άσχετο με αυτή την πολιτική? Τώρα, άσχετο δηλαδή με μια πολιτική που θέλει αυτόνομο σχολείο. Αυτόνομο, τι σημαίνει άρα για αυτόνομο σχολείο? Αυτόνομο, κρίσιμο, από πού, από τι αυτόνομο σχολείο? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Από τι θα είναι αυτόνομο το δημόσιο σχολείο? Αλλά δεν θα αναλύσω περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Απλώς δύο δηλώσεις, νομίζω είναι παρκέστατες, για να καταλάβουμε ότι μόνο περί παιδαγωγικής αξιολόγησης δεν πρόκειται. Τα σχολεία, τα σχέδια βελτίωσης των σχολείων δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά χωρίς ειλικρινή αξιολόγηση τη συνεισφορά στην παιδαγωγική διαδικασία του κάθε εκπαιδευτικού. Και τελικά, χωρίς μια διαδρομή διακοπής της απασχόλησης των αδύναμων εκπαιδευτικών. Η παιδαγωγική αυτονομία μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν πηγαίνει χέρι-χέρι με τη θεσμική αυτονομία και την ενίσχυση της θέσης των διευθυντών. Την ικανότητά τους να αξιολογούν και να επιλέγουν το προσωπικό της σχολικής μονάδας. Χωρίς αυτή την κρίσιμη πλευρά, η παιδαγωγική αυτονομία δεν έχει νόημα. Πού γράφηκαν αυτά? Στην έκθεση του ΟΣΑ του 2018 με τίτλο «Για ένα λαμπρό μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα». Πιστεύει κανείς ότι ο ΟΣΑ δεν έχει κύρος για τις χώρες μέλη του και για τις κυβερνήσεις που ουσιαστικά βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια πλέον οι κυβερνήσεις σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύστημα αντιγράφουν συνταγές στο Διεθνών Οργανισμό. Αυτά λέει ο ΟΣΑ. Τώρα, κάτι που αφορά τη δική μας πολιτική σκηνή. Υπόθηκε, η παιδεία έχει ανάγκη από πιο αυτόνομα και δημιουργικά σχολεία. Με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση, στη διαχείριση πόρων, στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού, στην κατάρτιση προγράμματος σπουδών. Με αξιολόγηση παντού. Ποιος τα είπε αυτά? Ο Πρωθυπουργός τα είπε. Τα είπε ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στην 83η έκθεση Θεσσαλονίκη, στα γένειά της, το 2018. Αυτό είναι μια στρατηγική. Γιατί εμείς λοιπόν θα πρέπει να δούμε την αξιολόγηση αυτόνομα? Γιατί δεν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα με τι άλλο συνοδεύεται η πολιτική της αξιολόγησης? Με τι άλλο συνοδεύτηκε παντού, διεθνώς? Γιατί θα πρέπει να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είναι κάτι που έχει την δική του αυτόνομη αξία και τίποτα περισσότερο? Και να μην δούμε τι γίνεται διεθνώς. Επόμενο σημείο. Η αξιολόγηση είναι αυθαίρετη. Θεωρώ ότι πρέπει να υποθεί αυτό το πράγμα. Σας είχα διαβάσει τα σημεία του εκπαιδευτικού έργου τα οποία επιχειρεί να μετρήσει. Θεωρώ δεδομένο ότι είναι πτυχές του εκπαιδευτικού έργου. Το κρίσιμο ερώτημα, μπορούν να μετρηθούν? Είναι μετρήσιμες? Πολύ περισσότερο. Μπορούν να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί σε 4 βαθμίδες? Σε αυτό το φάσμα των πτυχών του εκπαιδευτικού έργου? Η αξιολόγηση επιχειρεί να μετρήσει δραστηριότητες, διαδικασίες και σχέσεις εξαιρετικά μεγάλου εύρους. Κρίσιμες πτυχές των οποίων πολλές φορές είναι άδειλες, είναι λανθάνουσες. Επιχειρεί να μετρήσει δραστηριότητες μεγάλης πολυπλοκότητας σε μικρό χρονικό διάστημα, διαμέσου ευκαιριακών παρακολουθήσεων. Πώς μπορούν να εξαχθούν σοβαρά συμπεράσματα για το έργο των εκπαιδευτικών και τους φορείς του? Τι θα αξιολογούν άραγε οι σύμβουλοι? Θα αξιολογούν βάσει επιδερμικών εντυπώσεων, βάσει στιγμιοτύπων θα αξιολογούν. Να μην πω βεβαίως ότι ποια είναι τα κριτήρια τελικά, ποιο είναι το μέτρο για να αξιολογήσουν. Ο νόμος έχει κάποια κριτήρια, αλλά και αυτά θέλουν οπωσδήποτε περαιτέρω ανάλυση. Να μην πω βάσει μιας αναπόδραστα ιδεολογικά
φορτισμένης προσωπικής τους αντίληψης για διάφορα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, ο αξιολογητής, ο σύμβουλος, θα επιχειρήσει να αξιολογήσει και να κατατάξει τους εκπαιδευτικούς επιθεμάτων και σε κλίμακες που εξαντικειμένου εξορισμού δεν θα μπορεί να το κάνει. Προβάλλεται η αξιολόγηση ως κάτι ουδέτερο, επιστημονικό και αντικειμενικό, δηλώνω ευθέως, θα είναι κάτι αφαίρετο. Ωστόσο, θα δώσει στατιστικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό δεν θα είναι τελικά πόσο αντικειμενική θα είναι αυτή. Το δηλώνω ευθέως, δεν θα είναι. Θα είναι ότι θα δώσει στατιστικά αποτελέσματα τα οποία θα τύχουν πολιτικής χρήσης. Για να ολοκληρώσουμε το ζήτημα αξιολόγησης, μερικά ερωτήματα. Είναι μετρήσιμες τελικά οι προσωπικότητες των μαθητών και μαθητριών? Συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό? Ναι. Είναι μετρήσιμες οι συνθήκες υλοποίησης του έργου του? Του έργου αυτού? Όχι. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, μη μετρήσιμες. Είναι μετρήσιμες οι προσωπικότητες των εκπαιδευτικών? Όχι. Και ένα άλλο ερώτημα, εξόχως κρίσιμο. Γιατί η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου προϋποθέτει τη μέτρησή του? Γιατί το να συζητήσουμε σοβαρά για το πώς μπορούμε να το υποστηρίξουμε προϋποθέτει καταλόγους με στατιστικά στοιχεία και όλο αυτόν τον ογκοδέστατο γραφειοκρατικό μηχανισμό μέτρησης του έργου αυτού? Όσον αφορά τις συνέπειες, θα τελειώσω με αυτό. Η αξιολόγηση είναι μηχανισμός χειραγώγησης των εκπαιδευτικών. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε σε συνθήκες εργασιακής επισφάλειας, με δεδομένη την πολύ μεγάλη ισχυρή εμπειρία εργασιακής επισφάλειας, πιστεύει κανείς ότι η αξιολόγηση δεν θα αυξήσει τις ευθύνες των εκπαιδευτικών για ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων? Αυτό είναι το αυτόνομο σχολείο. Ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει τις ευθύνες της κυβέρνησης. Η αξιολόγηση, πόσο μάλλον όταν δώσει και στατιστικά στοιχεία, δεν θα ενοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς για την προβληματική κατάσταση σχολείων, για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών? Ενώ συνάμα δεν θα απενοχοποιήσει κυρίαρχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές και τις δυνάμεις που τις εφαρμόζουν, οι οποίες με πολύ πιο ισχυρούς τρόπους και μηχανισμούς επηρεάζουν την εκπαίδευση αλλά και τη μαθησιακή διαδρομή των παιδιών. Δεν θα στρέψει το βλέμμα της κοινωνίας στις δασκάλες και τους δασκάλους οποιασδήποτε βαθμίδας, αποστρέφοντάς το από τις κυβερνήσεις και την πολιτική τους. Αυτό πιστεύω θα κάνει. Θα αυξήσει το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών, θα αυξήσει το εργασιακό άγχος και την επισφάλεια. Οι πρακτικές αξιολόγησης παραμορφώνουν εν γέννη το έργο των εκπαιδευτικών, θα το παραμορφώσουν και στη χώρα μας, θα το παραμορφώσουν περαιτέρω. Η αξιολόγηση θεωρώ ότι θα δημιουργήσει γραφειοκράτες της σκέψης. Θα μου πείτε, και σήμερα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που λειτουργούν ως γραφειοκράτες της σκέψης. Ναι, είναι γεγονός. Φανταστείτε τώρα να έχεις τους αξιολογητές και τον διευθυντή με αυξημένους ρόλους να σε επιτηρούν, να σε ελέγχουν, να σε παρατηρούν. Αν υπάρχουν περιθώρια να ξεφύγεις από το να λειτουργήσεις ως γραφειοκράτης της σκέψης, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να προσέχεις να έχεις το βλέμμα σου στραμμένο όχι σε αυτό που γίνεται στην τάξη και που πρέπει πραγματικά να κάνεις, αλλά σε αυτό που θα πρέπει να επιδείξεις, σε αυτό που θα πρέπει να στήσεις, σε αυτό το σκηνικό που θα πρέπει να παρουσιάσεις, στις επιδόσεις που θα πρέπει να. Γιατί η αξιολόγηση των σχολείων πιστεύετε θα πάει οδηγεί αλλού τα πράγματα? Και όχι στην επίδειξη επιδόσεων, στην επίδειξη ενός φρουστραρισμένου προφίλ των σχολείων? Μπορείτε να κρίνετε καλύτερα από μένα αν αυτά αντιστοιχούν σε πραγματικότητες που ήδη βιώνουμε σήμερα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα αυξήσει την διπολατρία, θα αυξήσει την προσποίηση, τη διαρκή αναζήτηση προσόντων, για να μην ξεχνάμε το προσοντολόγιο. Σε μια πραγματικότητα πλέον που ζητούν από τους εκπαιδευτικούς χαρτιά και προσόντα τα οποία δεν τους θα προσφέρει όμως το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα επί ίσης όρους. Επί ίσης όρους δεν τους θα προσφέρει, τους τα ζητά, δεν τους θα προσφέρει. Συμπερασματικά, 2-3 ιδέες δεν αποτελούν κανένα πρόγραμμα. Το λέω ευθέως. 2-3 ιδέες για το τι θα μπορούσε πραγματικά να βελτιώσει το έργο των εκπαιδευτικών. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα εμπιστοσύνη, κοινωνική εμπιστοσύνη και φροντίδα όλων των πλευρών της κοινωνίας, όλων των δυνάμεων της κοινωνίας που επηρεάζουν την κοινή γνώμη για την προστασία του κύρους των εκπαιδευτικών. Έχουν κουρελιάσει το κύρους των εκπαιδευτικών, έχουν δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες για κάθε είδους bullying, να χρησιμοποιήσω μια αγοραία έκφραση, απέναντι στον καθηγητή και στην καθηγήτρια. Γιατί στην κοινή γνώμη έχουν περάσει την ιδέα ότι, εν πάση περιπτώσει, οι τεμπέληδες είναι και ανίκανοι. Έχουν περάσει. Έχουμε ακούσει τα μέσα ενημέρωσης να πυροβολούν τους εκπαιδευτικούς. Πρώτα απ' όλα κύρος. Κύρος και εμπιστοσύνη.
Κύρος και εμπιστοσύνη. Δεύτερο, στιβαρή εκπαίδευση. Πράγματι. Στιβαρή εκπαίδευση. Μπορούμε να συζητήσουμε, δεν το συζητάμε. Αυτό θα έπρεπε ουσιαστικά να συζητούμε. Ποια πρέπει να είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τη πρωτοβάθμια, όλη τη βαθμία, τη δεύτερη βαθμία στον 21ο αιώνα. Ποια είναι τα θεμελιώδη στοιχεία που θα πρέπει να έχει με τέτοια εκπαίδευση. Μετά τη στιβαρή εκπαίδευση, που θα οδηγεί σε ένα πτυχίο και σε είσοδο στο επάγγελμα με ένα πτυχίο. Με ένα τίτλο. Όλα τα άλλα μεταπτυχιακά διδακτορικά, ανάλογα με τα γούστα και τα μεράκια τη καθεμιά και του καθενό. Με ένα τίτλο, ένα πτυχίο. Με μία διαδικασία εισόδου στις καθηγητικές σχολές. Πέραν αυτού τι, ακούμε βεβαίως για επιμόρφωση, εγώ θα έλεγα μετεκπαίδευση ουσιαστικά. Αν μιλάμε με τους όρους του 21ου, μετεκπαίδευση ακαδημαϊκού επίπεδου. Αντίστοιχου ισοδύναμου των μεταπτυχιακών σπουδών. Μετεκπαίδευση. Μετά από κάποια έτσι, περίοδο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στιβαρή μετεκπαίδευση. Και επειδή έχω, μπορούμε να πούμε και ως τμήμα, έχουμε διατυπώσει την άποψή μας γι' αυτό, έτσι, μετεκπαίδευση που δεν επαναλαμβάνει οι πληροφορίες των προπτυχιακών σπουδών. Πάρα πολλά προγράμματα επιμόρφωση ουσιαστικά πληροφορίες δίνουν. Μετεκπαίδευση που θα έχει ερευνητική διάσταση. Που θα δίνει στους εκπαιδευτικούς, στους καθηγητές και στους καθηγητές και τη δυνατότητα να καταπιαστούν έχοντας πλέον και εμπειρία και με στοιχεία έρευνας πάνω στα επιστημονικά τους πεδία και στο εκπαιδευτικό τους έργο. Και κάτι τελευταίο, παρεξηγημένο πάρα πολύ. Απολύτως πιστεύω αναγκαίο για να είναι δημιουργικό το έργο των εκπαιδευτικών και για να βελτιώνεται. Έλεγχος των εκπαιδευτικών επί των όρων εργασίας τους. Ο πραγματικός υπεύθυνος για το έργο, για τη σχεδίαση και την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, η συνέλευση των καθηγητών και των καθηγητριών. Η συνέλευση των εκπαιδευτικών. Κανένας άλλος δεν μπορεί να ξέρει καλύτερα από τη συλλογική κρίση, τη συλλογική άποψη, τη συλλογική διαβούλευση των εκπαιδευτικών, τι συμβαίνει στο σχολείο. Σε συνεργασία με το Σύλλογο των Γονέων. Η ευθύνη στο Σύλλογο των Εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το Σύλλογο των Γονέων. Κανένας διευθυντής, κανένας σύμβουλος, πως ταχυδρόμος θα περιφέρεται από το ένα σχολείο στο άλλο, δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει εκεί πέρα στο σχολείο. Σαφώς η ευθύνη του έργου των εκπαιδευτικών στα χέρια τους, στο Σύλλογο των Εκπαιδευτικών και σε τελευταία ανάλυση, αν θέλετε, και με αυτό τελειώνει κυριολεκτικά, γιατί μόνο άνθρωποι που έχουν ουσιαστικό λόγο για το έργο τους μπορούν να αναπτύξουν και αίσθημα αυθεντικής ευθύνης για αυτό και όχι προσποιητής. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Παυλίδη για την θεωρητική προσέγγιση της αξιολόγησης και να δώσουμε τον λόγο στον συνάδελφο Παπαχρήστου για μια προσέγγιση. Είναι προφανές ότι το παιδαγωγικό κομμάτι της περιβόητης αξιολόγησης καλύφθηκε πλήρως από τον προηγούμενο ομιλητή. Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Ποιος είναι ο βασικός πρωταγωνιστής μέσα στην τάξη? Είναι ο εκπαιδευτικός. Αλήθεια, αναρωτήθηκε ποτέ η Υπουργός Παιδείας τα 4 χρόνια που είχαμε την ατυχία να την έχουμε πολιτική προϊστάμενο, τι βιώνει ο συγκεκριμένος πρωταγωνιστής? Καταγράφω εν συντομία μια περικοπή 40% του μισθού μας το 2010 που ποτέ δεν αναπληρώθηκε. Ένα κλιμάκιο που χάσαμε την περίοδο της τελευταίας κυβέρνησης, όχι της παρούσας. Την πτώση, την αγοραστική πτώση του μισθού μας από τον πληθωρισμό, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, από την ανυπαρξία πολιτικών, την κατάργηση των υπερωριών μας, μόνον των εκπαιδευτικών, γιατί σας θυμίζω ότι όταν το 2010 με το ενιαίο μισθολόγιο καταργήθηκαν τα επιδόματα, καταργήθηκε και το επίδομα εξοδιδακτικής απασχόλησης, μόνο που αυτό δεν ήταν επίδομα,
ήταν οι υπερορίες που είχαμε πάρει το 2000, το 1990, ύστερα από απεργία πάνω από μήνα, για την απασχόλησή μας τα απογεύματα, την προετοιμασία μας, που θεωρείται εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, γιατί ένας καθηγητής που δεν θα προετοιμαστεί, φαντάζομαι ότι θα περάσει δύσκολα στην τάξη, ιδιαίτερα αν είναι στο Λύκειο. Αυτή λοιπόν την υπεροριακή μας ανταμοιβή την κατήρησα με τη λογική των επιδομάτων. Πληγήκαμε με τη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών, παράπλευρη απώλεια εκπαιδευτική, καθηγητές οι οποίοι μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο παλαιότερα, είχαν μία αναποζημίωση όσον αφορά την μετακίνησή τους, εφόσον πηγαίνανε από ένα δήμο σε έναν άλλον ή από κοινότητα σε κοινότητα. Τώρα με τους καλλικρατικούς και τους καποδιστριακούς δήμους και τώρα με τους καλλικρατικούς, οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα στα νησιά, μετακινούνται 40 και 50 χιλιόμετρα και δεν αμείβονται, δεν αποζημιώνονται, θα ήταν σωστή έκφραση, γιατί ο Δήμος Κέρκυρας, για παράδειγμα, είναι όλο το νησί. Έχουμε για πρώτη φορά βιώσει το εργασιακό στρες από τη μετακίνησή μας σε 4 και 5 σχολεία. Καταργήθηκε το αυτονόητο δικαίωμά μας να μην μετακινούμαστε σε 2 σχολεία την ίδια μέρα για ευνόητους λόγους, και το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι στιγμής θρυνούμε 2 νεκρούς και 8 σοβαρά τραυματίες είχαμε. Συναδέρφους που μετακινούνταν από σχολείο σε σχολείο για να προλάβουν να ασκήσουν το καθήκον τους. Σημειωτέων δε ότι αν ο συνάδελφος μετακινηθεί από τη Βέρεια και πάει σε ένα χωριό 10-15 χιλιόμετρα για συμπλήρωση ωραρίου και πέσει θύμα ατυχήματος, δεν θεωρείται και ως παθόν εν υπηρεσία. Δηλαδή είναι σαν να διακόπτεται η υπηρεσία μας την ώρα που σταματάμε στο ένα σχολείο, μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας, μετακινούμαστε και η υπηρεσία μας ξεκινάει όταν θα πάμε στο άλλο σχολείο. Αυτά είναι καινοφανή πράγματα που δεν υπάρχουν πουθενά στο δημόσιο. Γι' αυτά η Υπουργός μας ασχοληθεί καθόλου. Είναι προφανώς ότι δεν την ενδιέφεραν. Αντίθετα, επιχείρησε να διχάσει τον κλάδο στη λογική της απόκτησης όσο δυνατόν περισσότερων προσόντων. Στην απόκτηση προσόντων, τα οποία πολλά από αυτά δεν τα χρειάζεται ο εκπαιδευτικός. Εγώ θα καταθέσω την εμπειρία μου από ένα συνέδριο που παρακολούθησα προ-κορονοϊού, είναι η αλήθεια, στη Γερμανία, στη ΓΕΒΕ, το Σωματείο των Εκπαιδευτικών της Γερμανίας, για το ζήτημα της αξιολόγησης, γιατί και εκεί υπάρχει αξιολόγηση, για το ζήτημα του προσοντολογίου επίσης κτλ. Το γνωρίζετε πάρα πολύ, γνωρίζετε ότι η απόκτηση διδακτορικού δεν θεωρείται προσόν, αλλά μειονέκτημα σε κάποιες χώρες. Ότι υπάρχει και ένας όρος που λέγεται overqualified και όχι μόνο δεν προσλαμβάνεις, αλλά χάνεις και τη δουλειά. Και όταν με ρώτησαν με ποια κριτήρια επιλέγονται τα στελέχη και λέω ότι επιβάλλεται να έχουν τουλάχιστον διδακτορικό και τα υπόλοιπα, βάλανε τα γέλια, γιατί λέει το διδακτορικό το χρειάζομαι για να πας στο πανεπιστήμιο, όχι για να γίνεις, να διεκδικήσεις θέση δηλαδή στο πανεπιστήμιο, όχι για να γίνεις διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Δημαρχία. Φτάσαμε στο σημείο με τον κύριο Γαβρόπουλο, το οποίο αυτό το νομοθέτημα παραδόξως ο υπουργός, ενώ ακύρωσε το νόμο για την αξιολόγηση, αυτό δεν το ακύρωσε. Φτάσαμε στο σημείο για να προσληφθεί κάποιος ως εκπαιδευτικός να χρειάζεται ένα διδακτορικό, 2 μεταπτυχιακά, 2 πτυχία, 2 ξένες γλώσσες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Με τη λογική δε της υπουργού μας, ένας συνάδελφος νεοδιόριστος στην Αθήνα, ο οποίος δεν είχε δουλέψει ούτε ώρα στην επαρχία, γιατί όταν βάζεις τέτοιο προσοντολόγιο, υπάρχουν και αυτές οι στρεβλώσεις. Μετά από 10 χρόνια διοριστίας, πρέπει να γνωρίζετε ότι εκατοντάδες συνάδελφοι διοριστήκαν μόνιμοι στην Αθήνα. Οι μισοί από αυτούς, λόγω του προσοντολογίου, δεν είχαν δουλέψει ούτε ένα λεπτό στην επαρχία. Και τίθεται ένα παιδαγωγικό ερώτημα. Είναι σωστό αυτό? Δεν απάντησε βέβαια κανένας.
και με τη λογική τους ότι ο κατέχον δύο διδακτορικά μπορεί να γίνει και απευθείας προϊστάμενος. Παρεπιπτόντως, και δεν έχω μπει ακόμα στο θέμα της αξιολόγησης, ο προηγούμενος νόμος για τα στελέχη το θεωρείτε αυτονόητο, το θεωρείτε λογικό να υπάρχουν τα ίδια κριτήρια για τα διοικητικά μας στελέχη και τα ίδια κριτήρια για τα εκπαιδευτικά μας στελέχη. Από πού ακούστηκε ότι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ασκεί καθαρά διοικητικό έργο επιλέγεται με τα ίδια ακριβώς κριτήρια με το Σύμβουλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο τάδε μάρμα, στα φιλολογικά μαθήματα που σαφέστατα παίζει ρόλο καθοδήγησης παιδαγωγικής. Από τη στιγμή που ο Υπουργός μας είναι λάτρης της διοίκησης, της χρηστής διοίκησης, γιατί δεν πήγε στο εξωτερικό, να δει στη Γαλλία για παράδειγμα, που χαρακτηρίζεται για την οργάνωση της επίπεδου διοίκησης, αυτά ακολουθούν στην εκπαίδευση. Στη Γερμανία αυτά ακολουθούν στην εκπαίδευση. Όχι βέβαια, αλλά ο Υπουργός μας ακολουθεί τη λογική της Μεγάλης Βρετανίας, που συνειδητά διέλυσε τα δημόσια σχολεία και κατηγοριοποίησε τους μαθητές. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι συνάδελφοι δεν παίρνουν τον ίδιο μισθό, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης για παράδειγμα, γιατί αν είσαι εκπαιδευτικός σε μεγαλοαστική περιοχή, θα πάρεις περισσότερα λεφτά γιατί είναι ανταποδοτικά. Έχουν πληρώσει περισσότερους φόρους οι κάτοικοι της περιοχής εκεί, άρα έχουν δώσει χρήματα περισσότερα και πληρώνεται και ο εκπαιδευτικός καλύτερα. Αν πας στο γκέτο των Μαύρων, φυσικά οι περισσότεροι ζουν με την πρόνοια, άρα θα κάνεις μάθημα σε σχολεία με σπασμένα τζάμια, χωρίς θέρμανση και με πολύ λιγότερο μισθό από ό,τι έχουν οι συνάδελφοί σου στον ίδιο Δήμο. Και το παράξενο είναι, και το ερώτημα είναι, τα έσοδα σε τελική ανάλυση δεν συλλέγονται σε επίπεδο Δήμου? Όχι, υπάρχει ανταποδοτικότητα ακόμα και στο επίπεδο της συνοικίας. Και οι πληροφορίες αυτές είναι από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Ελληνοαμερικανούς που είχα την τύχη να τους συναντήσω σε συνέδριο στο εξωτερικό. Και πραγματικά παθαίνει σοκ όταν αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα υπάρχει και το χειρότερο. Όσο δεν αφορά το νόμο περί της αξιολόγησης και της επιλογής των στελεχών, δεν χρειάζεται να πούμε ότι έχει αποτύχει ο νόμος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σχολική χρονιά κοντεύει να τελειώσει και στις μεγάλες περιφέρειες σύμβουλοι επιλέγησαν πριν μερικές μέρες, όπως για παράδειγμα στην Αττική, όπου εκατοντάδες συνάδελφοι υποχρεώθηκαν από το σύστημα της Υπουργού να γίνουν μοριοθύρες. Και η επιδίωξη της Υπουργού είναι ακριβώς αυτό, να δημιουργήσει μια ομάδα μέσα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιδιώκοντας κάποια στιγμή να γίνουν διοικητικά ή εκπαιδευτικά στελέχη, πρώτο τους μέλημα θα είναι η απόκτηση προσόδων και όχι η προσφορά στην τάξη. Φτάνουμε στο ζήτημα της αξιολόγησης που είναι το τελευταίο. Είναι απορίας άξιο και πραγματικά και έξω από την ελληνική λογική ένα μέτρο αμφιλεγόμενο να πας να το εφαρμόσεις και παραμονής των εκλογών. Θα ποντάραμε όλοι στοίχημα πριν από 4-5-6 μήνες ότι δεν θα το εφάρμοσε με τη λογική ότι παράγει πολιτικό κόστος και θα το αφήσει μετά τις εκλογές. Πλην όμως, και εδώ υπάρχει ερμηνεία, είναι η αιμονική τακτική της Υπουργού Παιδείας που από τη μία πλευρά κουνάει το δάχτυλο στους εκπαιδευτικούς ως υπεύθυνος για όλα τα στραβά που υπάρχουν στην εκπαίδευση και από την άλλη μιλάει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας στο οποίο μόνο αυτό απευθύνεται, ότι εγώ ό,τι υποσχέθηκα στην αρχή της τετραετίας το εφαρμόζω ακόμα και στο παραπέντε. Για να μπει σε αυτή τη λογική δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραβιάσει και νόμους. Και αναφέρομαι για την αξιολόγηση των νεοδιορίστων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι συνάδελφοι τον περασμένο Σεπτέμβρη ήρθαν διετία.
είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με την αξιολόγηση, όφιλε υπουργός παιδείας μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Διαφορετικά, αν είχε τον ελάχιστο σεβασμό απέναντι στους νόμους του ελληνικού κράτους, τους οποίους η Βουλή έχει ψηφίσει, θα είχε προχωρήσει στους δύο επόμενους πυλώνες που υπάρχουν. Δηλαδή, ο Διευθυντής και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας. Να ακολουθήσει δηλαδή την προηγούμενη διαδικασία που υπήρχε. Γιατί δεν υπάρχει ποτέ κενό νόμο. Με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν οι σχολικοί σύμβουλοι. Δεν το έπραξε. Μάλιστα, επειδή πολλές φορές η γραφειοκρατία κινείται αυτόματα, υπήρχαν διευθύνσεις οι οποίες προχώρησαν στην αυτόματη μονιμοποίηση των συναδέλφων νεοδιορίστων με την προηγούμενη διαδικασία. Γιατί πολύ απλά τα διοικητικά στελέχη είπαν στους διευθυντές δευτεροβάθμιας ότι προσέξτε, εδώ υπάρχουν και πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες. Από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και έχει περάσει διετία, ο δε νόμος για την αξιολόγηση πουθενά δεν λέει ότι καταργείται η διετής δόκιμη υπηρεσία. Δεν υπάρχει πουθενά. Ο υπουργός λέει ψέματα και μιλάει για τους συναδέλφους της γενικής παιδείας που είναι διορίστηκαν τον επόμενο χρόνο. Που λέει ξεκάθαρα ο νόμος ότι δεν μονιμοποιούνται αν δεν αξιολογηθούν. Αλλά ακόμα και αν έκλεινε η διετία, εξ αυτού ήταν υποχρεωμένοι να τους μονιμοποιήσουν. Τους προηγούμενους συναδέλφους της ειδικής αγωγής που διορίστηκαν πρώτοι, αφενός μεν διορίστηκαν πριν την ύπαρξη του νόμου και είναι προβληματικό ο νόμος να έχει αναδρομική ισχύ, αυτό που επικαλείται ο υπουργός, αλλά ακόμα και έτσι η διετία είχε κλείσει το Σεπτέμβριο και όφιλε αυτούς τους συναδέλφους να προχωρήσει τη μονιμοποίησή τους. Αν σεβόταν το νομικό πολιτισμό τον οποίο επικαλείται συχνά όταν κατηγορεί την Ομοσπονδία μας. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Είναι αυτονόητο ότι η Ομοσπονδία έχει προσφύγει στα δικαστήρια. Για το συγκεκριμένο ζήτημα χρησιμοποιήσαμε κάποιους συναδέλφους βέβαια οι οποίοι θίγονται από αυτή τη διαδικασία και έχουμε προσφύγει στα δικαστήρια και ζητούμε την μονιμοποίηση των συναδέλφων από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, ως όφιλε το Υπουργείο Παιδείας. Το δεύτερο ζήτημα είναι απορίας άξιο, γιατί ο Υπουργός Παιδείας δεν πήρε τον προηγούμενο νόμο για την αξιολόγηση που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, όταν γνώριζε ότι και σε επίπεδο Ομοσπονδίας είχε τη συνένεση της πλειοψηφίας. Και το ερώτημα αυτό είναι εύλογο, γιατί χρησιμοποίησε αυτούσιο το νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης για τους διορισμούς. Η απάντηση βέβαια είναι αυτονόητη, γιατί ήθελε να περάσει μηχανισμούς ελέγχου των εκπαιδευτικών που δεν προβλέπονταν από την προηγούμενη νομοθετική πρωτοβουλία. Στην όλη περίπτωση, συνάδελφοι, θεωρούμε επίσης ότι είναι εξαιρετικά ανήθικο αυτό που κάνει η Υπουργός Παιδείας, γιατί στρέφεται εναντίον του πιο αδύνατου κομματιού του κλάδου, στους δόκιμους υπαλλήλους. Γιατί προσέξτε να δείτε κάτι. Και εδώ, όσο είμαστε μόνιμοι, οφείλουμε να βλέπουμε αυτό το κομμάτι με σεβασμό και να μην του κουνάμε το δάχτυλο. Εάν αποφασίσουμε εμείς όταν θα έρθει η σειρά μας, να πούμε ότι ακολουθούμε αυτό που λέει η Ομοσπονδία, απεργούμε και δεν δεχόμαστε τον αξιολογητή όταν θα προκύψει, όταν θα έρθει στην τάξη μας, θα έρθει στο σχολείο μας. Η ποινή είναι να μείνουμε στάσιμοι στο κλιμάκιο στο οποίο βρισκόμαστε, δηλαδή με λίγα λόγια κοντά μια απώλεια σε ένα έτος γύρω στα 450 ευρώ. Αν μου πεις λίγα είναι. Είναι ένα ποσό που μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να πούνε ναι, αξίζει τον κόπο να το θυσιάσω. Στους συνάδελφους αυτή τη κατηγορία όμως, οι οποίοι καλούνται να αξιολογηθούν, στην πραγματικότητα τίθεται ένα ιδιαστικό δίλημα. Θέλεις να μονιμοποιηθείς ή θέλεις να είσαι όμοιρος.
Το δίλημα αυτό εμείς λέμε ότι είναι ανήθικο. Και το λέμε, όπως είπα και προηγούμενα, ανεξάρτητα εάν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την αξιολόγηση, είναι διαφορετικό πράγμα. Ότι έρχεσαι, παίρνεις ένα συγκεκριμένο κομμάτι του κλάδου, γνωρίζεις ότι είναι το πιο αδύναμο κομμάτι του κλάδου και το εκβιάζεις κατά τον πλέον ελεηνό τρόπο. Είναι ο ορισμός της ανηθικότητας. Η δε διαδικασία είναι κωμικοτραγική. Δηλαδή στην Αθήνα, που πιάνουν η Αθήνα, η περιφέρεια Αττικής, στην πραγματικότητα είναι το 1 τρίτο, 1 τέταρτο της Ελλάδος. Οι σύμβουλοι βγήκαν πριν από 3-4 μέρες, όπως είδατε. 5. Πότε θα προλάβει να έρθει ο αξιολογητής, να μπει στην τάξη, να εξετάσει τον συνάδελφο, να κάνει τις προηγούμενες επαφές όλες αυτές που λέει, να συντάξει την έκθεση και να εμφανιστεί μετά ο άλλος αξιολογητής, ο άλλος σύμβουλος παιδαγωγικής καθοδήγησης μαζί με τον διευθυντή να κλείσουν το κομμάτι της αξιολόγησης. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και ένα ωραίο πακέτο. Κάποια της επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση την οποία δεν έκανε ποτέ η υπουργός έρχεται τώρα για να δικαιολογηθεί για την τακτική της και την κάνει ταυτόχρονα με την αξιολόγηση. Αυτά είναι φεδρά. Αυτές είναι φεδρές τακτικές και πολιτικές. Οι συνάδελφοι το πρωί είναι στα σχολεία και το βράδυ έχουν να διαβάσουν για την επόμενη μέρα, να ασχοληθούν με 6-7 αντικείμενα που προβλέπει η επιμόρφωσή τους, να γράψουν κάποια δοκίμια, κάποια από τα οποία πρέπει να είναι έως 1000 λέξεις και να έχουν και κάποιον χρόνο να τον αφιερώσουν για την οικογένειά τους και διάολα να έχουν και κάποια 2-3 ώρες προσωπικό χρόνο. Σύμφωνα με την λογική της υπουργού φαίνεται ότι η μέρα έχει 48 ώρες και όχι 24. Είναι προφανές ότι από όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε φτάσει σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Κάποτε, πριν από 15-20 χρόνια, παρακολουθούσαμε σεμινάρια παλιότεροι συνάδελφοι στο εξωτερικό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών για το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών. Και όταν ρωτάγανε τους δικούς μας συναδέλφους τι έχετε κάνει εσείς, τι προβλήματα έχετε κάνει κτλ., βρισκόταν σε αμηχανία. Γιατί τα περισσότερα από αυτά τα οποία ακούγανε ότι συνέβαιναν στην προοδευμένη Ευρώπη, εμείς δεν τα είχαμε συναντήσει καν. Τώρα, τολμώ να πω ότι το εργασιακό στρες με ευθύνη της σημερινής Υπουργού Παιδείας έχει φτάσει στο κόκκινο. Και είναι ανέκδοτο από τη μία πλευρά να γίνεται επίκληση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και από την άλλη πλευρά να έχει διπλασιαστεί ο διοικητικός όγκος που έχουμε να διεκπαιρεώσουμε στα σχολεία και η συγκεκριμένη ομάδα των συναδέρφων να περνάει και όλη αυτή την δοκιμασία της αξιολόγησης αλλά και της επιμόρφωσης ταυτόχρονα, η οποία, επιτρέψτε να πω, είναι εξαιρετικά σκληρή και θα έλεγα ότι κινείται στο όριο του εξωπραγματικού. Είναι προφανές ότι η Υπουργός Παιδείας ποτέ δεν θέλησε με κανέναν να ανταλλάξει απόψη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι προφανές ότι ήδη από την αυταξιολόγηση είχε καταστεί φανερό ότι στην πραγματικότητα δεν πίστευε στην αυταξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Ότι η αυταξιολόγηση τελικά ήταν ένα σκαλί για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και έρχεται βέβαια, χρησιμοποιώντας και τα μέσα μαζικής τηλετύφλωσης, να ισχυριστεί ότι από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Ομοσπονδίας, δεν υπάρχουν προτάσεις. Είναι ψευδέστατο αυτό. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η Ομοσπονδία είχε συμφωνήσει σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο αυταξιολόγησης, ότι πιστεύουμε στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας, μια διαδικασία όμως η οποία θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς και θα έχει καθαρά εκπαιδευτική στόχευση.
γιατί δεν θα έχει στόχευση ούτε τη μισθολογική καθήλωση, ούτε την εργασιακή εξουθένωση του εκπαιδευτικού. Μάλιστα, το φεδρό της ιστορίας είναι ότι οι εγκέφαλοι αυτού του τερατουργήματος που βρίσκονται στο Ινστιτούτο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχουν αρνηθεί συστηματικά να συνετίσουν την Ομοσπονδία για να καταθέσουμε τέλος πάντων τις απόψεις μας πάνω στο πώς εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργήσει το δημόσιο σχολείο. Και τίθεται το ερώτημα, ποιος είναι αυτός τελικά ο κύριος Αντωνίου? Ποιος είναι αυτός ο κύριος Αντωνίου? Και να πάμε και λίγο σε ένα ερώτημα που είχε γίνει πριν από δεκαετίες. Ποιος κυβερνάει τελικά αυτή τη χώρα και ποιος τελικά χαράζει πολιτική σε αυτό το Υπουργείο? Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι το σύστημα αυτό θα καταργηθεί στην πράξη. Θα καταργηθεί στην πράξη γιατί πολύ απλά το παράλογο δεν το δέχεται η φύση. Και ό,τι πάει αντίθετα στη φύση, αργά ή γρήγορα, πάβει να υφίσταται. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα διάφορα τεχνάσματα τα οποία κινήσουν τον κλάδο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σε μια παραμεθόρια περιοχή με προτροπή και του Διευθυντού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Οικείου Διευθυντού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι σύμβουλοι σε χρόνο τετέ έκαναν την αξιολόγηση και όλοι οι νεοδιόριστοι βαθμολογήθηκαν άριστα. Πολύ απλά ο προϊστάμενος ο συγκεκριμένος ήταν πιο έξυπνος από την Υπουργό Παιδείας. Γιατί σε αυτή την πρώτη εφαρμογή είναι προφανές ότι περνάει λάθος μήνυμα αυτό. Έτσι, είναι δύσκολο σε αυτό το νησί να πάει τώρα η Ομοσπονδία και να πει παιδιά ότι προσέχετε το συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι τόσο αθώο. Αλλά εδώ θα χρειαστεί να πούμε στους συναδέλφους ότι βλέπεις το τυρί, πρόσεξε όμως να δεις πού βρίσκεται και η φάκα. Κλείνοντας, γιατί είναι και ο συνάδελφος Νεκτάριος που θα ασχοληθεί με τη συνδικαλιστική πτυχή του ζητήματος, θέλω να πω ότι το ζήτημα το έχουμε αντιμετωπίσει με τη δέουσα προσοχή, χωρίς καμία ακρότητα. Ακραίοι είναι αυτοί που κατηγορούν την Ομοσπονδία και αλλοιώνουν και διαστευλώνουν τις θέσεις μας. Και είναι ακραίοι για τον απλούστατο λόγο ότι ποτέ δεν δέχτηκαν τον διάλογο, δεν πιστεύουν στην πραγματικότητα στον διάλογο. Και επειδή ακριβώς δεν πιστεύουν στο διάλογο, επειδή δεν πιστεύουν στο διάλογο, συμπεριφέρονται με αυτή τη συμπεριφορά, η οποία δεν είναι και δημοκρατική, ενίοτε δεν είναι και νόμιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Παπαχρήστο και τον λόγο στο Νεκτάριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε Ζαν Ολμέ για την πρόσκληση από την ΕΛΜΕ της Συμμαθίας. Θα ξεκινήσω λέγοντας δύο-τρία στιγμιότυπα για να... κλείσω γενικά, να κάνω ένα κλείσιμο στις δύο εξαιρετικές τοποθετήσεις που προηγήθηκαν. Εχθές το βράδυ, όσοι είχατε την τύχη ή την ατυχία, εσείς θα το κρίνετε, υπήρξε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον πρώην αρχηγό κόμματος, τον Σταύρο Θεοδωράκη. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω δύο αποσπάσματα της συνέντευξης. Το πρώτο είναι η επίθεση στους εργαζόμενους, λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτό το οποίο νομίζω ότι ενόχλησε πιο πολύ απ' όλα και με εξόρπησε, προσέξτε τους χαρακτηρισμούς, είναι αυτή η κουλτούρα του οχαδερφισμού, του μπλάνκου, της αδιαφορίας για κάτι το οποίο όλοι το βλέπαμε. Όλοι μας λέγανε τώρα. Μας λένε τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε. Αλλά κανείς τότε δεν είπε, ρε παιδιά, γιατί τον βάζουμε αυτόν σε αυτή τη βάρδια. Αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη, δεν είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα του Μπλάνκου. Αυτολεξία αυτά που είπε. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, και δεν ξέρω αν θα αντέξετε τη συγκίνηση, είναι ότι το επιτελικό κράτος πια μας τελειώνει και θα πάμε πλέον σε ένα συντονισμό. Λέει ο Πρωθυπουργός, ένα πράγμα στο οποίο θα επιμείνω, παρότι έχει λιδωρηθεί πολύ και έχει δεχτεί κριτική, είναι σε αυτό το οποίο αποκαλούμε επιτελικό κράτος.
να του δώσουμε ένα άλλο όνομα, αν θέλετε, να μην το πούμε επιτελικό, να το πούμε συντονιστικό. Εδώ προσέξτε. Αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν σήμερα να κυβερνάτε μια χώρα χωρίς να υπάρχουν μηχανισμοί προγραμματισμού, λογοδοσίας και αξιολόγησης. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Το Σάββατο επίσης, η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στον Αντένα, ο Νίκος δεν το είπε, να σας το πω εγώ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει μονολόγους. Η ΟΛΜΕ είναι εξαφανισμένη, όχι μόνο η ΟΛΜΕ και εδώ, είναι εξαφανισμένη από οποιοδήποτε διάλογο στα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Κάνοντας λοιπόν άλλο ένα μονόλογο ο Υπουργός Παιδείας, πραγματικά με κοινικό τρόπο δεν δίστασε να πει ότι αν υπήρχε αξιολόγηση, δεν θα είχαμε την τραγωδία των τεμπών. Και πραγματικά χρειάζεται θράσος και κινησμό να λες κάτι τέτοιο. Όλα αυτά γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε μία προσπάθεια από όλα αυτά που υπόθηκαν, από αυτά τα κατευθυνόμενα μέσα ενημέρωσης, να ενοχοποιηθούν, προσέξτε, οι συντεχνίες, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, λέει, εμπόδισαν κάθε αξιολόγηση του προσωπικού των τρένων μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βορύδης, λίγες μέρες μετά την τραγωδία, μετά το έγκλημα στα Τέμπη, προσέφυγε στο δικαστήριο, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη, και εδώ να λήξουμε και αυτή την παρεξήγηση, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η απεργία αποχή της ΑΔΔ από το ευρύτερο δημόσιο, όχι από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, έχει άλλους νόμους αξιολόγησης και συγκεκριμένα το 48-23. Και θέλω να σας πω, για να κλείσω με αυτά τα στιγμιότυπα, τι έλεγε μια τελευταία αγωγή που έχει κάνει η Κεραμαίος στις Ομοσπονδίες. Θα σας διαβάσω μόνο μία φράση. Η Υπουργός ισχυρίζεται ότι η απεργία που κάνουμε είναι πολιτική, επειδή στρέφεται όχι κατά του κράτους ως εργοδότη, αλλά κατά των φορέων των συντεταγμένων πολιτιακών λειτουργιών και έχει ως κύριο σκοπό είτε τη μεταβολή κάποιου φορέως της πολιτικής εξουσίας, είτε την αποτροπή ορισμένου πολιτικού ή πολιτικο-οικονομικού προσανατολισμού των κυβερνώντων. Το τελευταίο αποτελεί κενόθευση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η αγωγή του Υπουργείου κατά των Ομοσπονδιών είναι, αφού η άσκηση της εξουσίας ασκείται από το σύνολο του λαού και όχι τα συνδικάτα των εργαζόμενων και των εργοδοτών, έχει ανατεθεί στα κρατικά όργανα που αναφέρονται στο άρθρο, δηλαδή Βουλή, Πρόεδρος Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, τα δικαστήρια, και μία απεργία που επιδιώκει άλλους σκοπούς εκτός από τη διαφύλαξη και την προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών συμφερόντων των εργαζομένων, είναι παράνομη. Σας μετέφερα αυτά τα τρία στιγμιότυπα για να πάω πάρα πολύ γρήγορα και να δώσω έτσι 2-3 στοιχεία για όλο αυτό το οποίο ζούμε. Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ έχει έναν βασικό προσανατολισμό. Στη συγκεκριμένη στιγμή και με απόφαση του Συνεδρίου ζητάμε την κατάργηση, ζητάμε την ανατροπή των δύο νόμων που για μας είναι εκτροματικοί, και του 4692 και του 4823. Ζητάμε λοιπόν, και αυτό έχει γράψει την ιστορία των συνδικάτων. Όλα τα χρόνια τα συνδικάτα παλεύουν για να καταργηθούν κάποιοι νόμοι. Έτσι κατορθώσαμε να μπλοκάρουμε το Προεδρικό Διάταγμα 152, το οποίο ήταν μια εκτροματική επίσης μορφή αξιολόγησης. Απέναντι σε όλη αυτή την απίστευτη λασπολογία, απέναντι σε αυτόν τον κοινωνικό αυτοματισμό, γιατί αυτό καλλιεργείται σήμερα, ένας κοινωνικός αυτοματισμός σε βάρος των συνδικάτων, εμείς έχουμε να πούμε τα εξής. Πρώτα-πρώτα, το καλοκαίρι υπήρξαν αποφάσεις από το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Μέσα σε αυτές τις αποφάσεις υπάρχουν δύο πάρα πολύ βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, που περιγράφηκε θεωρητικά και από τον Νίκο και από τον κύριο καθηγητή, πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τη διαδικασία της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, μια διαδικασία δημοκρατική με κυρίαρχο το ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων. Και το δεύτερο, βέβαια, που είναι πάρα πολύ σημαντική απόφαση, είναι το κομμάτι της επιμόρφωσης. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι τελείως ανήθικο να έρχεται ένα Υπουργείο και να λέει ότι θα βελτιώσω τους μη ικανούς μέσα από μια διαδικασία επιμόρφωσης. Είναι προφανές ότι για μας η επιμόρφωση είναι οξυγόνο για όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Μιλάμε για μια δημόσια, δωρεάν επιμόρφωση, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, και όχι αυτό το εκτροματικό που βιώσαμε
πριν από λίγες μέρες από το εξαιρετικό ΙΕΠ, όπως είπε ο Νίκος, που είχε ένα πλάνο εργασίας. Θα σας το διαβάσω, γιατί έχει σημασία να σας το διαβάσω. Είστε διευθυντής, διευθύντρια σε ένα σχολείο που παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ντόπιων μαθητών προς γειτονικές σχολικές μονάδες. Σταδιακά το σχολείο έχει μεταμορφωθεί σε σταυροδρόμι πολιτισμών και καταβλισμών στιγματισμένων. Πώς θα ανατρέπατε αυτή την κατάσταση, έχοντας ένα χρόνο διορία για να επαναφέρετε την κανονικότητα στο σχολείο και την προηγούμενη καλή φήμη του? Αυτό γράφτηκε, αποσύρθηκε, αλλά γράφτηκε. Και προφανώς και αυτό είναι δείγμα του πώς αντιλαμβάνεται αλήθεια την αξιολόγηση. Πώς αντιλαμβάνεται την αξιολόγηση το ΙΕΠ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας? Απαντώντας στο ερώτημα ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, να θυμίσω ξανά ότι ο πρόεδρος του ΙΕΠ, ο υπάλληλος της κυρίας Κεραμέως, έχει αρνηθεί να συναντήσει έστω για μισή ώρα τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών από το 2019 μέχρι σήμερα, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο στην ιστορία γενικότερα την εκπαιδευτική. Και βέβαια υπάρχουν, είστε καθηγητής, καθηγήτρια σε μια τάξη, δώστε ένα χαρακτηρισμό σε μαθητές σε μια απάντηση 100 λέξεων, βλέποντας 8 σκίτσα μαθητών, 8 σκίτσα μαθητών, για να χαρακτηρίσετε μαθητές μέσα από σκίτσα. Αυτό είναι παιδαγωγική αντίληψη των πραγμάτων. Χωρίς λοιπόν να θέλω να πω πάρα πολλά, θα σας έλεγα ότι αυτό το οποίο γίνεται θεωρούμε ότι είναι μια απόλυτα συνειδητή επιλογή. Αν δείτε την εισήγηση η οποία ψηφίστηκε με ποσοστό 95% την πρώτη Δευτέρου από τη Γενική Συνέλευση των Προέδρων, μέσα σε ένα μεγάλο κείμενο, γιατί μας έχουν κάνει πολλές φορές παράπονα για τα μεγάλα κείμενα, αλλά μέσα από αυτό το μεγάλο κείμενο η ΟΛΜΕ δίνει όλη της τη θέση για το πώς, για το ποιος είναι ο στόχος αυτού του οποίου βιώνουμε σήμερα. Με 2-3 στοιχεία, επίσης να σας θυμίσω, αν δεν έχει γίνει, πρέπει να γίνει, η ΟΛΜΕ έφτιαξε μια πολύ εκλαϊκευμένη επιστολή, πολύ εκλαϊκευμένη επιστολή προς τους γονείς, που προσπαθούμε με έναν απλό τρόπο, αρκετά απλό τρόπο, να εξηγήσουμε στους γονείς το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στο δημόσιο σχολείο και το τι ακριβώς επιδιώκεται μέσα από αυτή την ψευδεπίγραφη αξιολόγηση. Θα απαντήσω πολύ γρήγορα σε 2-3 ερωτήματα και θα κλείσω, δεν θέλω να κουράσω και να πάρω παραπάνω χρόνο. Υπάρχει εξ αρχής αυτό το οποίο βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια, όπως έχει περιγραφεί. Ήταν ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ένα σχέδιο που είχε στόχο τη συρρήκνωση και την ιδιωτικοποίηση και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης. Δεν είναι τυχαίο ότι στη χθεσινή συνέντευξη ο Μητσοτάκης είπε ότι θα κάνει αναθεώρηση για να καταργήσει το άρθρο 16. Εντάξει, μιλάμε για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Να σας πω ότι στη διάρκεια αυτών των χρόνων, επειδή είμαι και στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το γνωρίζουν οι συνάδελφοι, είχαμε το χαρακτηρισμό ως προτύπου ΕΠΑΛ, πρότυπο ΕΠΑΛ, ιδιωτικό ΕΠΑΛ του εφοπλιστή Τσάκου στοιχείο, η ΟΛΜΕ έχει βγάλει καταγγελία. Όλα έχουν τη σημασία τους. Θυμίζω, επειδή ο κύριος καθηγητής ανέφερε κάποιες απόψεις που είχε διατυπώσει ο Μητσοτάκης, μια μνημειώδης άποψη, κύριε καθηγητά, είναι ότι οι μαθητές είναι οι πραγματικοί πελάτες της εκπαίδευσης, είχε πει, και θεωρώ ότι αυτό επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Αυτό όμως το οποίο βιώσαμε, γιατί θεωρούμε ότι στην εκπαίδευση πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις, είναι η παντελής έλλειψη διαλόγου με την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία έχει ζητήσει επανειλημμένος διάλογο. Τελευταίο δείγμα, το νομοσχέδιο για τη σχολική βία κατατέθηκε στη διαβούλευση χωρίς καν να ενημερωθεί η Ομοσπονδία. Να μας έρθει μισή ώρα πριν ένα νομοσχέδιο που να λέει η Υπουργός προτείνει αυτό το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση σχολικής βίας. Όταν είχαμε πάει στην Υπουργό την τελευταία φορά, μας είπε να μπείτε στη διαβούλευση να το δείτε. Αυτή ήταν η απάντηση. Αυτό λοιπόν το οποίο εισπράττουμε είναι αυτό που υπόθηκε στην αρχή για το αυτόνομο σχολείο. Ένα σχολείο πραγματικά μέσα σε ένα αυταρχικά ελεγχόμενο εκπαιδευτικό σύστημα, υποταγμένο στους νόμους της αγοράς, αν θέλετε. Ένα σχολείο επιχείρηση που αναπαράγει αυτή η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Ένα σχολείο μορφωτικών προνομίων και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Ο στόχος είχε διατυπωθεί εξ αρχής από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Θυμίζω το 2019 είχε υποθεί μια διαδικασία αυστηρής εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
και για τα σχολεία και για τους εκπαιδευτικούς. Για μας αυτή είναι μια διαδικασία κατηγοριοποίησης των σχολείων, χειραγώγησης και ελέγχου των εκπαιδευτικών και αν θέλετε και τον διαχωρισμό και ανταγωνισμό των σχολείων. Δεν ξέρω αν μάθατε την τραγική είδηση ότι αυτοκτόνησε διευθύντρια σχολείου στο εξωτερικό, διότι το σχολείο της βαθμολογήθηκε αρνητικά. Και επειδή εκεί το σχολείο επιχείρηση το βιώνουνε, οδηγήθηκε στην αυτοκτονία. Είδηση την οποία μάθαμε. Ελπίζω να μην τη ζήσουμε ποτέ στα μέρη μας. Ελπίζω πραγματικά. Εδώ μπαίνουν δύο-τρία ζητήματα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ δυστοπικό σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί. Ο Νίκος αναφέρθηκε στο ότι παραμονές εκλογών, αλήθεια παραμονές εκλογών και η ΟΛΜΕ έχει τοποθετηθεί σε αυτό. Τι επιδιώκουν παραμονές εκλογών? Ένας στόχος που για μας είναι να παρουσιαστούν ότι είναι μεταρρυθμιστές. Σας θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης μας κάλεσε, πρωθυπουργός της χώρας, μας κάλεσε να ανατρέψουμε το βαθύ κράτος. Μας κάλεσε ο πρωθυπουργός της χώρας μετά από 4 χρόνια να ανατρέψουμε το βαθύ κράτος. Θέλουν να φανούν λοιπόν μεταρρυθμιστές. Στην πραγματικότητα είναι μεταρρυθμιστές, αλλά μεταρρυθμιστές της απαξίωσης και της δημόσιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Θέλουν να πλασαριστούν πολλές φορές ως οι καλοί τεχνοκράτες. Και ο Πρωθυπουργός εχθές αναφέρθηκε στους τεχνοκράτες, οι οποίοι πρέπει να αμείβονται, λέει, δεν μπορούν να έχουν το μισθό του δημοσίου. Για να είναι ελκυστικό το δημόσιο, οι τεχνοκράτες πρέπει να αμείβονται. Θυμίζω ότι στον ΕΦΚΑ οι τεχνοκράτες αμείβονται με 8.000 ευρώ το μήνα με καταγγελίες των εργαζόμενων του ΕΦΚΑ, όχι δικές μου. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, οι καλοί τεχνοκράτες για να υλοποιήσουν την πολιτική τους. Ενώ γνωρίζουμε ότι η ατομική αξιολόγηση για την κατηγοριοποίηση και τον έλεγχο των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να ξεκινήσει. Και να σας πω κάτι που νομίζω όλοι συμφωνούν. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως είπε και ο Νίκος, να προχωρήσει η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων, ούτε το Σεπτέμβριο του 2023. Δεν υπάρχουν διευθυντές σχολείων. Θα γίνουν εκλογές αργά ή γρήγορα. Αλλά πάμε το Σεπτέμβριο 2023, όταν η δόκιμη θα είναι για τρίτη χρονιά δόκιμη και βλέπουμε πότε θα ολοκληρωθεί. Θυμίζω ότι σε κάποιες ειδικότητες υπάρχει ένα σύμβουλο σε όλη τη χώρα. Ένας. Ο οποίος πρέπει να αξιολογήσει κάποιους ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Και θυμίζω ότι αυτές τις μέρες προσπαθούν σύμβουλοι της Γενικής να αξιολογήσουν σε εισαγωγικά εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. Υπάρχει χυδαιότητα σε αυτόν τον εκβιασμό που περιγράφτηκε, δεν θέλω να σταθώ παραπάνω. Θα δώσω δύο απαντήσεις και θα ολοκληρώσω. Αυτή η πολυδιαφημισμένη αξιολόγηση που θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία που αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και δείχνει ως μόνιμους υπεύθυνους για αυτά τους εκπαιδευτικούς. Αυτό το σκηνικό το ζούμε καθημερινά. Η εκπαιδευτική είναι υπεύθυνη για όλα τα δεινά της εκπαίδευσης. Αυτό το ζούμε. Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από 2-3 βασικά ζητήματα. Αύξηση της χρηματοδότησης της παιδείας. Κάλυψη των 50.000 κενών των εκπαιδευτικών. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, σύγχρονες κτηριακές υποδομές. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή η ασφάλεια, επειδή είναι στην επικαιρότητα η ασφάλεια. Η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων είναι εξασφαλισμένη για την καινούργια χρονιά. Η αντισεισμική θωράκιση, οι στατικές τους δομές, η ασφάλεια των μεταφορών των μαθητών που από κάποια χωριά μετακινούνται σε σχολικές μονάδες, τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές με καταγγελία εργαζομένων είναι σάπια αρκετά από αυτά και επικίνδυνο να κυκλοφορούν. Είναι ζητήματα και όλα αυτά έχουν σχέση με το θέμα. Και όχι βέβαια σε κοντέινερ, με τεχνολογικό εξοπλισμό, με προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, με ανάλογα βιβλία και εποπτικό υλικό. Ποιος διάλογος υπήρξε για τα νέα προγράμματα σπουδών, τα αναλυτικά προγράμματα βιβλία? Ποιος διάλογος υπήρξε με τις ομοσπονδίες? Πώς είναι δυνατόν, παράδειγμα, στη χημεία, και το λέω γιατί εγώ δεν είμαι χημικός, η χημεία, η Ένωση Χημικών να καταγγέλει σε όλους τους τόνους τα νέα προγράμματα σπουδών της χημείας. Σας λέω τη χημεία, γιατί με τον Νίκο είμαστε φιλόλογοι. Εγώ σας λέω τη χημεία, για να μην το πούμε συντεχνιακά. Η κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, η μείωση των εξετάσεων που οδηγούν σε στήρα γνώση και ανάγκη παραπαιδείας. Οι διεθνείς μελέτες δείχνουν σε σχέση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ότι όπου εφαρμόστηκε, όχι μόνο δεν επήρθε βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά αντίθετα, λόγω αυτής της επαγγελματικής εξουθένωσης που επιφέρει και του ανταγωνιστικού κλίματος, παραμερίζονται οι παιδαγωγικές αρχές και αυξάνονται οι μορφωτικές ανισότητες. Ο Σωτήριος νόμος 48-23, τι κρύβει πίσω του? Πελατειακά δίκτυα.
αποσκοπεί στη φήμωση των εκπαιδευτικών. Δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Οι σύμβουλοι που θα αξιολογούν τη διδακτική επάρκεια, αρκετοί δεν έχουν ειδίκευση πάνω στη διδακτική. Οι διευθυντές που είναι κυρίαρχο όργανο, στην αξιολόγηση έτσι όπως δομείται, δεν προβλέπεται να έχουν κάποια ειδίκευση στην παιδαγωγική. Και το λέω γιατί ο διευθυντής έχει κυρίαρχο όργανο. Εμάς λοιπόν υπάρχει μια αντιπρόταση, έχουμε αντιπρόταση και θέλω να τονίσω δύο στοιχεία. Πρώτον, η εκπαιδευτική, το λέω σε όλους τους τόνους. Ούτε να κρύψουμε κάτι έχουμε, ούτε έχουμε κάτι να φοβηθούμε, ούτε έχουμε κάτι να ξεβολευτούμε όπως καλλιεργούν τα παπαγαλάκια καθημερινά στις εφημερίδες. Κάθε μέρα δίνουμε τη μάχη και κριτικά και αυτοκριτικά στη δουλειά μας, στους συλλόγους διδασκόντων, ανταλλάσσουμε σκέψεις, προτάσεις. Περιγράφτηκε η διαδικασία αυτή από τον κύριο καθηγητή στην αρχή της ομιλίας του, για να γίνει καλύτερη η παιδαγωγική πράξη. Αυτή ακριβώς τη διαδικασία είναι που ζητάμε να στηριχτεί ουσιαστικά από το κράτος. Εμείς λοιπόν, για να κλείσω, θέλω να σας πω ότι θα δώσουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα, ενωτικά, συλλογικά, αποφασιστικά. Η Ομοσπονδία έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις αποφάσεις. Ξέρω ότι δεν είναι ένας εύκολος αγώνας, γιατί ο Νίκος ανέφερε ότι ασκούνται εκβιασμοί, ασκούνται απειλές, ασκείται τρομοκρατία. Δεν είναι εύκολος αγώνας. Αλλά εμείς, απέναντι σε αυτό το οικοδόμημα που προσπαθεί να φτιάξει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης, δηλαδή να δημιουργήσει ένα εικονικά λαμπρό και στην ουσία και στα αποτελέσματά του ζωφερό, με διαχωρισμούς, αποκλεισμούς, ταξικό σχολείο του μέλλοντος, όπου θα έχουμε έναν εκπαιδευτικό χειραγωγούμενο που θα είναι υποσυνεχή έλεγχο, χωρίς ακαδημαϊκή και παιδαγωγική ελευθερία και όπου τα σχολεία θα κατηγοριοποιούνται, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του κάθε σχολείου και του μαθητικού δυναμικού του. Αυτό το όραμα του Υπουργείου Παιδείας, εμείς είμαστε εδώ και θα το αντιπαλέψουμε. Και θα κλείσω με κάτι που έλεγε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας. Η Κεραμέως πανηγυρίζει γιατί εδώ και 41 χρόνια λέει, μετά από 41 χρόνια αρχίζει η αξιολόγηση. Εμείς χαιρόμαστε γιατί τα τελευταία 40 χρόνια όλοι μας, πραγματικά όλοι μας, δώσαμε πολύ μεγάλες μάχες και φιστωνόμαστε το γεγονός ότι δεν επιτρέψαμε η εκπαίδευση εδώ και 41 χρόνια να γίνει πεδίο ασκήσεων αξιολόγησης χειραγώγησης που είχαν ως στόχο τη συρρήκνωση της παιδαγωγικής μας αυτονομίας και την καθυπόταξή μας σε αυτές τις φόρμες, στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Και είμαστε σίγουροι ότι το ρολόι που η Κεραμέως λέει θα σταματήσει στα 41 χρόνια, πολύ γρήγορα θα πάει και στα 42 και στα 43, γιατί για εμάς δεν είναι ένας απλός αγώνας ενάντια στο 48-23. Για μας ο αγώνας για να καταργηθούν οι δύο αυτοί νόμοι και γενικά όλο αυτό το αντιεκπαιδευτικό πλαίσιο είναι αγώνας δημοκρατίας. Και νομίζω σε αυτόν τον αγώνα τελικά η Ομοσπονδία θα κερδίσει. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε για τους τρεις ομιλητές, οι οποίοι ανέπτυξαν το θέμα από όλες τις πλευρές της ατομικής αξιολόγησης. Και νομίζω ότι ο λόγος τώρα είναι σε εσάς. Αν θέλετε να υποβάλλετε κάποια ερωτήματα προς τους συναδέλφους. Νίκο. Ναι. Έχει και το μικρόφωνο εκεί πέρα, Νίκο, αλλά εσύ έχεις πρωτερή φωνή. Ναι. Δεν θέλω να υποβάλω ερωτήματα. Έχω δύο λόγια για τρία να πω. Συγκροματικά, γιατί με καλύψαν και οι δύο συναδελφοί, θέλω συναδελφοί. Συνάδελφοι. Και ο Περικλής, μου επιτρέπεις τον Νίκο. Ο οποίος τον άκουσα πάρα πολλές φορές, ήταν πολύ καλός, σήμερα ήταν καταπληκτικός. Θέλω να πω ότι η αξιολόγηση σαν έννοια και λειτουργία είναι μια καθημερινή λειτουργία του ανθρώπου. Φυσιολογική, έτσι, πιάνουμε ένα ύφασμα, λέμε αυτό μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Βλέπουμε κάτι στη βιτρίνα, ξεχωρίζουμε αυτό που μας αρέσει. Πηγαίνουμε στο μανάβι, και θα πω γιατί τον ανέφερα, βλέπουμε τα φρούτα ή τα λαχανικά και διαλέγουμε ανάλογα με αυτό που κρίνουμε εμείς ότι είναι καλή ποιότητα και τον αναφέρω γιατί σε ένταση περίπου το 1995 μπήκε η αξιολόγηση με τον Σουφιά, ο οποίος είπε το άκρος λαϊκιστικό αγοραίο, μην το χαρακτηρίσω παρακάτω, ότι στη ζωή ο Μανάβης αξιολογείται, ο Μπακάλης αξιολογείται, δεν μπορεί οι καθηγητές και οι καθηγήτρες να μην θέλουν να αξιολογηθούν και οι δάσκαλοι. Αυτό.
Το λέω τώρα γιατί η αξιολόγηση, είτε έτσι είτε αλλιώς ή οπωσδήποτε, το είπε ο Περικλής, είναι μια άκρος προσωπική υποκειμενική λειτουργία. Παρόλο που μπορεί να γίνει, μερικά πράγματα δεν μπορούν να αξιολογηθούν. Έτσι, δεν μπορεί να αξιολογηθεί η διεργασία που γίνεται σε μια τάξη ανάμεσα σε έναν ή μία που διδάσκει και σε 25, 26, 20 μαθητές και μαθήτρες από κάτω και είναι νοητική, λογική, είναι συναισθηματική, είναι πνευματική, δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Ακόμα και αν δικτυωθούν όλα τα πρόσωπα αυτά και συνδεθούν με μηχανήματα και μετρήσουν τα πάντα, έτσι συναισθήματα, πιέσεις και λειτουργία καρδιάς, δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα αντικειμενικό, μετρήσιμο συμπέρασμα. Ένα παράδειγμα και θα φύγω από αυτό. Δίδασκα ιστορία από το 86 στην κατεύθυνση της Δέσμης τότε μέχρι πριν από 3-4 χρόνια που συνταξιοδοτήθηκα, γενικής παιδείας κλπ. Ένα τεράστιο ζήτημα που το αντιμετώπισα και είχα πρόβλημα και να κάνω μια ερώτηση. Επειδή ήταν και η επέτειος της Επανάστασης, πόσα χρόνια δεν κλειδιώθηκα. Δεν υπάρχουν παιδιά μου, είπα, κρυφά σχολιά. Τα σχολιά από το 1600 μετά Χριστό και μετά ήταν όλα φανερά. Ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε σχολείο. Δεν υπάρχουν. Σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας λειτουργούσαν σχολιά επί του Ποκρατίας. Φανερότατα. Ένα. Δεύτερο. Δεν έγινε η Επανάσταση 25 Μαρτίου του 1821. Το το συζύγιο Μαρτίου είχαν εκεί στην Καλαμάτα. Ούτε ο, πώς τον λέω, παλαιόματρο Γερμανός έρθει στη σημαία και την ευλόγηση, δεν ξέρω. Αυτά είναι μύθοι. Είναι μύθοι που έχουν κάποιες σκοπιμότητες. Είναι καλό να διοικητής ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν ήταν ένας εκδιορτής εκεί μέσα τώρα, θα ήμουν καλός καθηγητής, πώς θα με βαθμολογούσε. Μη ικανοποιητικός. Δεν θα θέλω να πάρει σύνταξη. Δεν θέλω να πάρει σύνταξη. Και θέλω να είμαι πολύ συγκρός, να μην σοδέψω χρόνο. Όσο αφορά τώρα την λειτουργία της αυτοαξιολόγησης και λοιπά, την συναντήσαμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τώρα και δεν με αφατά, η μνήμη μου με τον Αβραμόπουλο. Χωριστήκαμε σε ομάδες, κάναμε θέσεις, γράψαμε πώς έτσι έχει τα σχολεία, τι κάνουμε, πειράμε, πειράμε. Χιλιάδες εκατομμύρια εκατόρες. Αρβανιτόπουλο. Ποιον είπα? Αβραμόπουλο. Λοιπόν, εκατομμύρια ώρες, εργατόρες. Ενέργεια, πολύ μεγάλη ενέργεια. Τόνους χαρτιού και μελάνες. Και όλα καταλήξανε στα καλάθια των αχρήστων. Γιατί, γιατί η σκοπιμότητα δεν ήταν αυτή που δεν γύρισαν. Σκοπιμότητα ήταν άλλη. Και να προχωρήσουν σε αυτό το δεύτερο στάδιο και να καλλιεργήσουν τη λεγόμενη κουλτούρα της αξιολόγησης. Και να το βάλουν και λοιπά. Έτσι. Αυτή ήταν η σκοπιμότητα. Και θα πω τώρα κάτι που δεν λέχθηκε και θα γίνω και λαϊκής. Το πιάσανε λίγο οι δύο συνάδελφοι. Ποιος μας αξιολογεί, ποιος μιλάει για αξιολόγηση. Θα δούμε ποιος μιλάει. Πρώτα-πρώτα μιλάει η Κεραμέως. Ποια, η οποία δήλωσε στις κάμερες, ακούστε τώρα, είναι λεπτομέρεια, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Την πρώτη κουβέντα που είπε η κόρη της 12 μηνών, δεν ήταν μαμά, μπαμπάς, ήταν Μητσοτάκης. Αυτή, αυτή η αξιολογία εμάς, που δήλωσε αυτό που πράξετε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, εγώ το ξέρω και πώς. Κυριάκος, ναι, Κυριάκος, δεν ήταν. Λοιπόν, Κυριάκος, αυτή. Αυτή που εξίσωσε στοιχεία. Πτυχία ιδιωτικών σχολών με πτυχία πανεπιστημιακών σχολών δημόσιων. Αυτή. Αυτή η αξιολόγηση. Πάμε παρακάτω. Ποιος άλλος μιλάει και θα ψηφίσει αξιολόγηση και λέει ο άνθρωπος που πριν 2-3 χρόνια δήλωνε στην τηλεόραση ότι όσο πιο πολλές μέθες έχουμε, τόσο πιο πολλούς νεκρούς θα έχουμε. Αυτό. Ποιος ή ποια τον αξιολόγησε και τούτος από πολιτήριο λυκείου και τούτος πτυχίο πανεπιστημίου και τούτος και διδακτορικό. Και τέλος, να φτάσουμε στην κορυφή, μιλάει για αξιολόγηση επανελειμμένα και τώρα τελευταία. Γιατί ποιος αξιολόγησε τον ας πούμε νηραίο στο
Στο μερίδιο που το αναλογεί. Σταθμάρχης. Ποιος τον αξιολόγησε. Αυτός λοιπόν μιλάει για αξιολόγηση. Και λέω ποιος τον αξιολόγησε τον κύριο που πήρε μεταπτυχιακό στις κοινωνικές επιστήμες και δεν ξέρει ότι περί διάκριση των εξουσιών δεν μίλησε ο Ρουσό αλλά Μοντεσκιέ στο βιβλίο του το πνεύμα των νόμων. Ποιος του έδωσε αυτονού πτυχία. Ποιος τον αξιολόγησε. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά. Αν τα βάλει κάποιος σε σειρά και τα συνδέσει όλα μας. Και αποδεικνύονται ότι όλα αυτά είναι σκοπιμότητες. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Νίκο. Έχει ζητήσει το λόγο ο Αλέκος. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά. Αλέκο. Δεν θα πω πολλά, ως συνήθως. Ως συνήθως θέλω να μιλάω τελευταίος, αλλά σήμερα καλύφθηκα πλήρως. Δηλαδή αυτά που είχα ετοιμάσει να πω, με κάλυψε πλήρως να πέσει το Μαυρίδης. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα αυτό. Άρα σε αυτά που ήθελα να πω, προσθέσω κάτι πολύ απλό. Αφού η απάντηση είναι η αξιολόγηση, ποια είναι η ερώτηση, θα πω ότι αν ψάχνουμε λίγο με το μικροσκόπιο του Κλουζό τις δηλώσεις της Κεραμέως, θα δούμε την εξής φάση. Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση για να γίνει καλύτερη εκπαίδευση. Ωραία. Ας πούμε ότι η ερώτηση είναι πώς να γίνει καλύτερη εκπαίδευση. Ο Νεκτάριος ήταν από αυτά. Έκανε πόσο, 10, 15, 20 προτάσεις. Προτάσεις όμως προδιέδρος, τις έχουν καταθέσει. Δεν χρειάζεται να τις ξαναπώ. Φανταστείτε, ερώτηση. Πώς θα γίνει καλύτερη εκπαίδευση. Απάντηση ΟΜΕ, απάντηση συνδικάτου. Μπουρ, 10, 20, 30, 40 προτάσεις. Απάντηση και αναμέως, αξιολόγηση. Ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, που βάλει το σήμα και το λάθος. Χρειάζεται να πω που θα μπει το σήμα, ποιος έχει δίκιο, ποιος λέει σωστά και ποιος λέει λάθος. Αν προσθέσουμε αυτά που είπε και ο καθηγητής ο Πετρούς Βαλδίτης, καταλαβαίνουμε ποια είναι τελικά η ερώτηση και ποια είναι η πραγματική απάντηση. Τώρα, γιατί πήρα το λόγο. Πήρα το λόγο λοιπόν νωρίς, επειδή καμιά φορά σε τέτοιες εκδηλώσεις μπορεί να γίνουν και παρανοήσεις. Μας ονόμαστε για κάτι. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Προέδρων, απεργία απέχει από την αξιολόγηση. Δεν υπάρχει καμία περικοπή αυτή τη στιγμή. Και νομίζω πραγματικά όλοι μας γνωστούν. Υπάρχει μια απειλή από τον κόψη που έχει στείλει στα σχολεία μας με εγκύκλιο, η οποία όμως δεν μας αγγίζει όσο είμαστε σε απεργία προσφυγή. Και αυτό το έχει δηλώσει και το ΔΣ της ΟΜΕ. Σε κάθε. Πιθανολογούμε όλοι μας από αυτά που ακούμε και διαβάζουμε ότι η αξιολόγηση θα επιφέρει καταρχήν καθήλωση μισθολογική. Που σημαίνει ότι θα παραμείνουμε 2 χρόνια στο κοινωνικά. 2 επόμενα χρόνια, όχι τα 2 τώρα. Άρα το αν απολέσουμε ένα ποσό στα 350 ευρώ αφορά μετά τα 2 χρόνια γιατί δεν θα πάρουν νομικά. Δεν αφορά περικοπή στις δεμινές αποδοχές μας, αφορά στις αποδοχές που πιθανά θα παίρναν. Που πιθανά θα παίρναν. Όχι στο πρόβλημα. Σε αυτό λοιπόν ο κλάδος μας έχει πάρει μια απόφαση. Όχι, δεν θα μας γίνει καμία παιδιά. Και δεν θα μας γίνει και θα κάνουμε αγώνες. Δεν θα αφήσουμε να περάσει αυτό. Και αυτό είναι που πρέπει να πούμε. Τι πρέπει να απαντήσουμε. Και ο κλάδος μας, σε καθένα που θέλει να παρουσιάσει δημοκρατικά δικαιώματα, διαλόγους κτλ., ξέρει να περιφρουρεί τις αποφάσεις. Τα σωματεία κινούνται με δημοκρατία, άμεση δημοκρατία, και όχι τη δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη και της κ. Κεραμέως, που προχθές έδιναν εξυπηρετικούς του δρόμους, και τις αποφάσεις τις δημοκρατικές αυτές δεν θα αφήσει κανέναν να τις παραβιάσει. Θα τις περιφρουρήσει. Για να μην υπάρχουν παρεξήγησεις. Τι γίνεται από το Λίπρος. Όσοι είμαστε εκπαιδευτικοί εδώ μέσα, νομίζω σήμερα λύσαμε και τις όποιες υποδεσίες. Αύριο λοιπόν γυρνάμε στα σχολεία μας και φροντίζουμε ώστε η απεργία αποχή να έχει 100% σε κάθε σχολείο συμμετοχή. Σεβόμενοι τον κάθε συνάδελφο νεοδιορίστων, όπου ο οποίος κινδυνεύει να αξιολογηθεί, να κριθεί μη ικανοποιητικός και να παραμείνει άλλα 2 χρόνια και παραπάνω δόκιμος και φυσικά να
τοποθετούμε την άμεση μονιμοποίηση. Προφανώς. Αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε στα σχολεία να πούμε και να βγούμε αγωνιστικά. Το μήνυμα από εδώ σήμερα είναι καμία αξιολόγηση στα σχολεία. Αυτό. Ευχαριστώ, Μαλέκο. Ο Βασίλης ζήτησε και η Μαρία. Βασίλη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που είναι σε αυτή την κατάσταση, αυτό και τους προηγουμένους να δω. Ελπίζω να ακούγομαι μόνο, εντάξει. Είμαι νεοδιόρισος του 2021, είμαι από αυτούς που θα αξιολογηθούν. Το θέμα λοιπόν είναι για μένα, εντάξει, τα της αξιολόγησης πάνω κάτω τα είπατε και με καλύψατε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτός ο εκβιασμός ο οποίος τίθεται προκειμένου να μονιμοποιηθούμε στο μέλλον πραγματικά δημιουργεί πολύ μεγάλο εργασιακό στρες. Πάρα πολύ, προσωπικά δεν νιώθω συμπαράσταση από το σύλλογο μου, με την έννοια ότι έχουμε υπογράψει ελάχιστη για την απεργία αποχή. Προφανώς κάποιοι θεωρούν δεν τους αφορά το ζήτημα. Απλά εμάς μας αφορά λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλοί κόσμος θα μπει στη λογική αυτή, θα τεθούν διάφορα εκβιαστικά διλήμματα από τους αξιολογητές σε όλα τα επίπεδα, θα πω εδώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και δυστυχώς για πρώτη φορά, νεοδιόριστος ακούτε, αλλά εντάξει με ξέρετε οι περισσότεροι ότι είναι 18 χρόνος που είμαι στην τάξη. Ωραία. Είμαι όμως νεοδιόριστος. Δυστυχώς λοιπόν όλο αυτό δημιουργεί μια μεγάλη, για πρώτη φορά εγώ νιώθω εργασιακό στρες με το κομμάτι της αξιολόγησης. Η εισαγωγική επιμόρφωση δεν χρειάζεται να πούμε, οι εργασίες, η πίεση, όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία γίνεται αφόρητη και δυστυχώς θα καταλήξουμε να είμαστε διεκπεραιωτές της εκπαίδευσης και όχι εκπαιδευτικοί. Θα φτάσουμε στο σημείο λοιπόν να συμπληρώνουμε φόρμες, να προσέχουμε το να κάνουμε αυτό το οποίο απ' έξω φαίνεται μια χαρά, χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία, στην ουσία λοιπόν του εκπαιδευτικού μας έργου. Δυστυχώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ πραγματικά απόρρισα με τον εαυτό μου από το γεγονός ότι πραγματικά όταν την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε το εξελάκι με μοναδικό όνομα στο σχολείο μου, το δικό μου, για την αξιολόγηση, το πώς αυτό με επηρέασε και σε συνδυασμό με την εισαγωγική επιμόρφωση, τις εργασίες οι οποίες τρέχουν, τις όλες πιέσεις οι οποίες υπάρχουν στο σχολείο σχετικά με την ύλη και τα λοιπά, τις τράπεζες θεμάτων και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ για πρώτη φορά ένιωσα λοιπόν αυτό που κατάλαβα, αυτό που οδηγεί στο burnout τελικά, στο κάψιμο. Και απόρρισα με τον εαυτό μου, έτσι. Επίσης θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον υποτιμητικό απέναντί μου. Πρώτο το γεγονός ότι απέναντί μας, να το πω έτσι καλύτερα, πρώτο το γεγονός ότι η εισαγωγική επιμόρφωση την οποία κάνουμε το 2011 κανονικά ως αναπληρωτές δεν αναγνωρίστηκε από πουθενά. Ξαφνικά ξανακάνουμε, ας πούμε, τα ίδια πράγματα. Και είναι υποτιμητικό λοιπόν μετά από 16 χρόνια να αποφασίζει κάποιος το αν εγώ είμαι κατάλληλος τελικά για να διοριστώ, όταν από τα χέρια μου έχουν περάσει 16 χρόνια παιδιά σε κατευθύνσεις, έτσι, παιδιά που έχουν περάσει στην ιατρική, όταν από τον πρώτο χρόνο με πήραν και με πέταξαν στην κατεύθυνση. Ωραία. Και μπόρεσα και κολύμπησα. Εντάξει. Ξαφνικά λοιπόν, η αντιμετώπιση απέναντί μου, απέναντί μας, μην το βάζω προσωπικά, έτσι, είναι τουλάχιστον υποτιμητική. Τουλάχιστον υποτιμητική. Σωστά, το απογεύματα. Λίγο να κρατήσουμε τη σειρά. Μαρία. Μαρία.
Θα ήθελα να πω έτσι δύο-τρία πολύ σύντομα πράγματα. Αυτό που είπα και στη συνέντευξη τύπου, ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, το πρώτο που χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκές στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του είναι το Υπουργείο, το οποίο εδώ και δύο χρόνια, τρία προσπαθεί να τρέξει μια διαδικασία, πάει, μπαίνει στα χρονοδιαγράμματα, βγαίνει κτλ. Άρα μπορούμε και εμείς να το αξιολογήσουμε και να πούμε ότι είναι ανεπαρκές. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι με πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνω το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι ο κράτος μπορεί και να είναι ενωμένος. Πέρασαμε ταραγμένες περιόδους. Η περσινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, μας βρίσκει τώρα όλους με αρμονία, με σύγνοια, με ένα συγκεκριμένο βηματισμό και ρυθμό απέναντι στην προσπάθεια να περάσει η αξιολόγηση. Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία το κίνημα να βγει αναβαπτισμένο δυνατό, αφήνοντας στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν και κοιτάζοντας αυτά που μας ενώνουν. Είναι πολύ ευχάριστο ότι σήμερα είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι άνθρωποι, συνάδελφοι, οι οποίοι προερχόμαστε από εντελώς διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους και πολύ στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο καθένας να έχει, εν πάση περιπτώσει, έναν προσανατολισμό στο κομμάτι το επιστημονικό, μια ιδεολογία συγκεκριμένη. Ωστόσο, το γεγονός ότι ενώ έχουμε όλες αυτές τις διαφορετικές κριτηρίες απέναντι σε ένα κυρίαρχο ζήτημα όπως αυτό της αξιολόγησης, είμαστε όλοι μαζί απέναντι, είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο για τον κλάδο. Θα ήθελα ένα ερώτημα να κάνω. Ποια είναι η πορεία της δικαστικής προσφυγής για τους συναδέλφους αυτούς, οι οποίοι ενώ βγήκαν οι διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης τους, ανακηρύχθηκαν. Ποια είναι η δικαστική πορεία, αν υπάρχει κάτι. Δεν έχει συζητηθεί ακόμα. Κεραμέως έχει την ικανότητα να ορίζεται δικά σου προς αύριο, εμείς δεν έχουμε. Εντάξει, έχει συνάδελφος. Καλησπέρα συνάδελφοι και καλώς ήρθατε οι προσκεκλημένοι. Τάσου Παντζαρτζίδης λέγομαι, εκπαιδευτικός συνάδελφος, ειδικότητα μαθηματικός. Απευθύνομαι στους δύο συναδέλφους του Ντουσού της Ολμέα. Θεωρητικά, εδώ μέσα, είμαστε περίπου 40 άτομα. Δεν μας ακούει η κοινωνία πλην από εκείνον τον τρίπολα που έχει πάνω ένα εργαλείο και καταγράφει. Και θα παίξει στα τοπικά site για να ακούσει όποιος ενδιαφέρεται να ακούσει αυτά που λέμε εδώ. Η ουσία νομίζω, και θα εκφράσω και αυτά που ακούω από πολλούς συναδέλφους και δεν είναι μόνο η δική μου άποψη, ότι δεν έχουμε επαφή με την κοινωνία. Και προτείνω, φεύγοντας οι δυο σας στην Αθήνα, να κρατήσετε, αν θεωρείτε ότι αυτό που θα πω έχει ουσία για τον κλάδο μας. Φτιάξτε έναν μπούσουλα από τα μνημονιακά χρόνια. Από το 10 και μετά, από Διαμαντοπούλου μέχρι και σήμερα. Τι ζητούσε η εκάστοτε ηγεσία περί αξιολόγησης, με τους νόμους που ψήφισε, τι ζητούσε, τι ήθελε, ποια στόχευση είχε. Και βάλτε κάτω τι κάναμε εμείς ως κλάδος αυτά τα χρόνια. Επιχειρήματα, ρεαλιστικά, πραγματικά, όχι θεωρητικές αναλύσεις, συγκεκριμένα, θα πω τα τελευταία τρία χρόνια της πανδημίας. Κάναμε αυτά, δεν είχε αυτό το Υπουργείο. Κάναμε εκείνα, δεν είχε όμως το Υπουργείο να μας τα δώσει. Τα κάναμε εμείς. Τα βάλαμε από τη ζέπη μας, από την πλάτη μας, από τη στεναχώρια μας, από τις εργατοώρες μας, από τον ύπνο μας, από αναρωτικές άδειες, από. Αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία και αυτό πρέπει να βγάλουμε έξω. Γιατί εδώ μέσα είμαστε αυτή τη στιγμή ένας σωλήνας κλειστός. Δεν μας ακούει κανείς. Δεν μας ακούει γιατί φταίμε εμείς, αλλά δεν μας ακούει και γιατί η άλλη πλευρά παίρνει τα μέτρα της. Εμείς τι κάνουμε, συνάδελφοι, για τον κλάδο? Τι κάνουμε εμείς? Επικοινωνούμε αυτά που είναι υπέρ μας, που είναι αληθινά και βάλαμε πράτη. Δεν τα επικοινωνούμε σωστά. Κρατήστε το αυτό. Υπάρχει διαφωνία στους συναδέλφους που δεν είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή του συνδικαλισμού. Μας τα λέμε και εμείς μεταξύ μας κάποιες φορές, δεν τα επικοινωνούμε στην κοινωνία. Το παιχνίδι με την κοινωνία το έχουμε χάσει. Όχι τώρα, 40 χρόνια, 50 χρόνια. Οι παλαιότεροι θα τα θυμάστε. Πάντα στερούσαμε. Τα κράτη, όχι 50 χρόνια τα χάσαμε, η κοινωνία μας τα είμαστε μαζί. Πάντα τι μου λέει 40-50 χρόνια. Και άλλοι και σένα, Νίκο. Και σου λέω ότι πήγαινε μαζί με την κοινωνία. Νίκο, να το αναλύσω. Όταν λέω χάσαμε την κοινωνία, ως προς αυτά που προσφέρει ο κλάδος μας. Αυτό λέω, Νίκο. Αυτό εννοώ για να μην παρεξηγηθούμε. Γιατί κάναμε και παλαιότερα και πρόσφατα πάρα πολλά.
Φτιάξτε ένα μπούσουλα και στείλτε τον σε όλες τις ΕΜΕ. Καταγράψτε τι ζητάει η εκάστοτε ηγεσία από το 10 και μετά περί αξιολόγησης, τι έχει προσφέρει στην εκπαίδευση και τι βάλαμε εμείς ιδιωτικά. Από την πλάτη μας, από το χρόνο μας, από τα χρήματά μας, από την υγεία μας, από την ψυχολογική μας ισορροπία όπως αναφέρατε, από ατυχήματα που ζήσαν συνάδελφοι σε 4 σχολεία, σε 5, σε 3 και αυτά με μια φωνή, αν δεν μας τα παίζουν τα κεντρικά κανάλια, έχουμε τοπικά κανάλια, να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί εδώ μέσα είμαστε ένα κλειστό κύκλωμα μεταξύ μας, πέρα από εκείνο το τρίποδο με την κάμερα επάνω. Κρατήστε το, αυτό είναι η ουσία. Εκεί χάνουμε το παιχνίδι. Και βγαίνει λοιπόν ο κάθε δημοσιογράφος από την εκάστοτε κυβέρνηση και μας πυροβολεί. Είστε απόντες, γιατί δεν φταίτε εσείς βέβαια. Είναι ο μηχανισμός που περιγράψατε, αγαπητοί ομιλητές από την ΟΝΜΕ. Είναι ο μηχανισμός των κυβερνήσεων. Εμείς όμως δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε, να βρούμε τη λύση. Ας τη βρούμε, εύκολη είναι. Είμαστε 78 ΕΛΜΕ. Στείλτε αυτόν τον οδηγό και κάθε εβδομάδα να δημοσιεύετε τοπικά. Δεν νομίζω οι τοπικοί δημοσιογράφοι να μας αποκλείσουν. Δεν νομίζω ότι εξαρτώνται κεντρικά. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία για μένα και για πολλούς ακόμα συναδέλφους. Ευχαριστούμε, Τάσο. Είμαι εκπαιδευτικός βάσης, 30 χρόνια δουλεύω. Σήμερα στο σχολείο μου έγινε η πρώτη αξιολόγηση. Ήρθε ο επιβιωτής, σε εισαγωγικά επιβιωτής, τα φτάκια με τους μαθητές και έκανε την αξιολόγηση σε συνάδελφο ο οποίος είναι παντιοριστή. Αυτό που θέλω εγώ να μεταφέρω, η αγωνία των συναδέλφων είναι η εξής. Νιώσαμε σήμερα, όσοι είμαστε ευαίσθητοι απέναντι στο θέμα της αξιολόγησης, ότι τελικά επετέφθη η άρρωση του φρουρίου. Μπήκε ο δούριος ύπος. Και αυτό ξεκίνησε από πού? Ξεκίνησε, να το δούμε συνάδελφοι, αφού μιλάμε για αυτοαξιολογήσεις, ας κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας, από παλινδρομήσεις που γίνανε σχετικά με την, ξεκίνησε με την αυτοαξιολόγηση. Είχαμε αρνηθεί την αυτοαξιολόγηση, μετά η απεργία εποχή απέναντι σε αυτήν σταμάτησε, οι συνάδελφοι ένιωσαν αθωράκιστοι, τώρα περνάμε στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των συναδέλφων και βλέπουμε πάλι τους συναδέλφους φοβισμένους. Θα πετύχει το συνδικαλιστικό μας όργανο να στηρίξει τον συνάδελφο ο οποίος αντιστέκεται στην αξιολόγηση ή θα έχουμε πάλι αυτή την παλινδρόμηση? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Λίγο. Ο Γιάννης έχει ζητήσει και η Γεωργία. Ναι. Γιάννη. Δεν θα καθυστερήσω. Είμαι Αλλιόπουλος Γιάννης από Πρωτοβάθμια. Καλωσορίζω τους, εννοείται, τους προσκεκλημένους ομιλητές. Και προφανώς και η Πρωτοβάθμια έχει μία θέση να πει και αυτή την άποψή της ως εκπρόσωπος του εαυτού μου. Απλά και μόνο το τονίζω, διότι η εκπαίδευση είναι μία, είτε είναι πρώτη βαθμίδα, είτε είναι δεύτερη βαθμίδα, είτε πολύ καλά το γνωρίζει ο κύριος καθηγητής, είναι τρίτη βαθμίδα και θα είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παυλίδη, να μας λέγατε και δυο κουβέντες και για την αξιολόγηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία προχώρησε και έχει κάποια ζητήματα. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι έπρεπε τα σωματεία των εκπαιδευτικών να είναι ένα. Είμαστε όλοι δάσκαλοι και θα έπρεπε τα σωματεία των εκπαιδευτικών να είναι όλα ένα. Και φανταστείτε, συνάδελφοι, μία δύναμη κρούσης 180.000 εκπαιδευτικών, οι οποίοι, συνάδελφε Θανάση, όχι μόνο είναι κομμάτι της κοινωνίας, είναι μέσα στην κοινωνία, ζουν με την κοινωνία, ωστόσο η κοινωνία δέχεται αλλεπάλληλα κρούσματα προπαγάνδας. Αλλεπάλληλα κρούσματα προπαγάνδας επί δεκαετίες για το ποσοστό αποτέλεσμα όσων περιγράφηκαν προηγουμένως. Ένα αυτό. Δεύτερο, να πω την εμπειρία μου από όσα γνωρίζω για όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει προχωρήσει η αξιολόγηση, θέλουν να την προχωρήσουν την αξιολόγηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ξεκίνησε από την περιοχή της Πελοποννήσου, της Κρήτης και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Τα μηνύματα, συνάδελφοι, είναι θετικά. Σε 1.000 νεοδιόριστους συνάδελφοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Κρήτη δέχτηκαν να αξιολογηθούν. Με αυτόν τον τρόπο, τον επιφανειακό, τον επιδερμικό, τον άρπα κόλλα κλπ. Μόνο 50. Αυτό είναι μετρημένο. Σας το καταθέτω ως μία μέτρηση. Έτσι, προφανώς, βέβαια, εδώ η περιοχή η δικιά μας έρχεται ως δεύτερο κύμα.
και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με το κεφάλι ψηλά. Τρίτο και κλείνω με αυτό. Ακούστηκε προηγουμένως από σένα συνάδελφο και θα συμφωνήσω με αυτό. Υπάρχει μία τάση αυτή τη στιγμή, την οποία πρέπει να ανατρέψουν τα συνδικάτα μας. Υπάρχει μία τάση να θεωρείται ότι το πρόβλημα αποτελεί, είναι θέμα μόνο των νεοδιόριστων. Είναι μία πολύ πολύ άσχημη λογική αυτό το πράγμα. Προφανώς αυτό είναι και το παιχνίδι που πάει να παίξει, που θέλει να παίξει το Υπουργείο. Δηλαδή να βάλει μπροστά τον αδύναμο κρίκο, τον Διέρη και Βασίλευε, να χτυπήσει εκεί, να κάνει τους ομούς εκβιασμούς, τους απίστευτους εκβιασμούς, να αποκοιμήσει τους υπόλοιπους κόσμους, τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος μπορεί να θεωρεί ότι είναι εξασφαλισμένο στη μονιμότητά του. Όμως κατά τη γνώμη μου δεν είναι έτσι, δεν είναι καθόλου έτσι, διότι αυτό το πράγμα δείχνει και την αδυναμία του Υπουργείου να προχωρήσει την αξιολόγηση στο σύνολο του κλάδου. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει σοβαρότατο κίνδυνο να πάει ξανά τα μούτρα του μετά από 40 χρόνια. Και δεύτερον, για τον απλούστατο λόγο, τον οποίο θέλω να τον επισημάνω και πρέπει να είναι παραδοχή όλων μας, ότι η έναρξη της αξιολόγησης από τους νεοδιόριστους και αυτοί οι ομοί εκβιασμοί δεν έχουν να κάνουν με τίποτα άλλο παρά μόνο με τον προανάκρουσμα της άρσης της μονιμότητας. Και αυτό καλά θα κάνουμε να το καταλάβουμε όλοι και να το κοινωνήσουμε όλοι σε όλους μας τους συναδέλφους και να είμαστε έτοιμοι να αντιπαλέψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια πάει να γίνει εδώ. Έχουμε δυνάμεις, τα μηνύματα είναι θετικά, πρέπει τα σωματεία μας τα οποία χτυπιούνται. Αυτός είναι ο στόχος, να χτυπηθούν τα όπλα μας. Αυτό είναι ο στόχος. Τα σωματεία μας πρέπει να μαζικοποιηθούν, να συσπηρωθούν. Εμείς όλοι φέρουμε την ευθύνη να το κάνουμε αυτό και όσοι δεν είναι σήμερα εδώ. Και όσοι δεν είναι σήμερα εδώ, είναι δεδομένο ότι συμμετέχουν στην απεργία από εκεί, θα συμμετέχουν στην απεργία από εκεί ακόμη και αν δεν έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα και να δώσουμε τον αγώνα με ψηλά το κεφάλι. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς όπως υπόθηκαν, δεν έχουν προχωρήσει. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Γεωργία. Νεοδιόριστη, Γεωργία. Νεοδιόριστη, ίσως είναι η πρώτη που... Σίγουρα, δεν θα μπορείς να πάρει. Να μην νιώθω. Δεν μιλάω συνήθως, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για να σταθούν να μην μιλήσω. Δεν παίρνω ποτέ σχεδόν τον λόγο. Είμαι νεοδιόριστη μετά από 12 χρόνια αδιοριστίας που αναπήρωνα τον εαυτό μου. Δύο χρόνια στην Καβάλα μαζί με τα παιδιά μου, γιατί εκεί έπρεπε να υπηρετήσω. Στην ειδική αγωγή, που την υπηρετώ με πάρα πολύ σεβασμό, χωρίς τα επιδόματα, χωρίς τίποτα από επιλογή εκεί. Μπορούσα να διορθώ και στη γενική αγωγή. Δεν ήθελα, επέλεξα να διορθώ στην ειδική αγωγή. Δουλεύω στο Ινεγίλ της Βέρειας. Πραγματικά είναι πολύ νεοδιόριστη εκεί. Δυστυχώς όμως το παιχνίδι μάλλον στη δευτεροβάθμια ίσως να έχει καθεί. Συγγνώμη που το λέω συνάδελφοι, λυπάμαι, γιατί είναι η μοναδική που έχω υπογράψει στην ειδική αγωγή. Δεν έχει υπογράψει κανένα άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το υποστηρίξω μέχρι τέλους. Εύχομαι να έχω τη δύναμη. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Έχουμε χάσει τη χαρά μας. Έχουμε χάσει τη χαρά μας στο σχολείο. Και εγώ αυτό ήθελα. Σηκώθηκα να πω αυτό. Έχουν έρθει σιγά σιγά οι αξιολογητές στα σχολεία, οι επιθεωρητές, όπως θέλετε πείτε, τους αξιόλογοι άνθρωποι κατά τα άλλα. Δεν θα πω ότι είναι αξιόλογοι. Αλλά πραγματικά αυτό που υπηρετούν έρχεται σε αντίθεση με το ρόλο του. Με το παιδαγωγικό του ρόλο, έτσι το λέω. Έρχονται να αξιολογήσουν εμένα για να μονιμοποιηθώ εδώ και 3 χρόνια δόκιμη σε μια ημιμόνιμη κατάσταση. Χωρίς να κάνω στα νύχια μου ημιμόνιμα, είμαι σε μια ημιμόνιμη κατάσταση λοιπόν, για να εκτιμήσουμε και λίγο. Θέλω να το βλέπω και λίγο αστεία, γιατί αλλιώς πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Σας εκφράζω το θυμό και πολλών συναδέλφων, ακόμη και αυτών που αξιολογούνται αυτές τις μέρες. Είναι όλοι πάρα πολύ θυμωμένοι. Το κλίμα είναι πραγματικά τοξικό και ξανά θα πω, δεν θέλω να χάσω τη χαρά μου. Θέλω να πηγαίνω με χαρά στο σχολείο. Θέλω να κάνω τα προγράμματά μου, να προγραμματίσω τις εκδρομές μου. Θέλω να πηγαίνω με το χαμόγελο. Δεν θέλω να το χαμόγελο μου, δεν θέλω να το χάσω. Θέλω να μιλήσω χωρίς καχυποψία με τον συνάδελφο. Που ένας έκρυβε την ημέρα, ας πούμε, που μπορεί να αξιολογούνταν και τη φοβόταν, μήπως έρθει η ΕΛΜΕ, οτιδήποτε λες και η ΕΛΜΕ είναι του φόβητρο. Δεν ξέρω τι το σκέφτονται έτσι, ποτέ δεν. Πάντα σεβόμαστε την οπτική των συναδέλφων. Ναι, είμαστε ο πιο αδύναμος κρίκος, πραγματικά αυτή τη στιγμή. Μας έχουν σε μια ομιλία δίχως τέλος και πραγματικά θυμώνω και την επιμόρφωση, παρόλο που πραγματικά μπορείς να μάθεις πράγματα από εκεί. Αλλά να σας πω κάτι, έχω και οικογένειες, έχω δύο παιδιά.
έχω την προετοιμασία για, την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πώς ακριβώς να αξιολογηθεί. Ποιο είναι αυτό το μέτρο τελικά. Εγώ αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πάντως αισθάνομαι και τον κλικό της, να πω και την αλήθεια. Γιατί αισθάνομαι πολύ μόνη σε αυτόν τον αγώνα, εγώ προσωπικά. Ευχαριστώ. Είναι η συνάδελφη. Μην καθίσει. Ναι, ναι, να μιλήσουν όλοι. Αυτό είναι. Μόνο να σα ενημερώσω ότι ο καθηγητής θα πρέπει να αποχωρήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και νομίζω ότι θέλει να απαντήσει. Να απαντήσει και μετά να συνεχίσουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Στο συγγνώμη, είναι λίγο άχαρο αυτό που θα πω. Θα μετακινηθώ με εκτέλεση, πρέπει να φύγω και υπάρχει το τελευταίο. Είναι νέα κίνηση. Υπάρχει την δέσμευση, δηλαδή. Είναι λίγο άκουση, θέση μου από αυτή την άποψη. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, δύο-τρεις επισημάνσεις μόνο να κάνω και νομίζω ότι θα συνεχίσετε τη συζήτηση και με πολύ κρίσιμες πτυχές του θέματος, τις οποίες θα εξετάσετε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που είπε η συναδέλφισσα, η νεοδιόριστη, με τα 10-12 χρόνια προεκκλήση. 14. Ξέρετε, επειδή εγώ έρχομαι από εκπροσωπώ ένα τμήμα δασκάλων, το ξέρω ίσως κάποια άτομα εδώ, είμαι πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, εκπαιδεύουμε περίπου το 1/4 των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ξέρουμε τις διαδρομές τους, γιατί η δικαίωση του δικού μας ρόλου στα πανεπιστήμια εξαρτάται απολύτως από τις προοπτικές αυτών των ανθρώπων μετά στην εκπαίδευση. Αν ακυρώνονται αυτοί, ακυρωνόμαστε κι εμείς. Ξέρω πολύ καλά αυτά που περιγράψατε, το αίσθημα της χαράς και της όρεξης με το οποίο πορεύτηκαν ως αναπληρώτριες και αναπληρωτές οι απόφοιτοι και οι απόφοιτές μας, έτσι, στα διάφορα σχολεία της χώρας και μετά η κούραση και τα προσωπικά προβλήματα και η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα και δυστυχώς το λέω αυτό γιατί το έχω επαφή με αρκετά παιδιά. Ανταλλάσσουμε μηνύματα, κείμενα και επιστολές και η απογοήτευση σε κάποιες περιπτώσεις και η απογοήτευση. Οι άνθρωποι δεν είναι αποχάλιβα, έτσι, και η απογοήτευση. Έχει μεθοδολογική, παιδαγωγική, αλλά και πολιτική σημασία, το επαναλαμβάνω σε ένα βασικό συμπέρασμα που θα ήθελα εγώ να συναγάγω από αυτή τη συζήτηση. Να αισθάνονται χαρά οι εκπαιδευτικοί. Να αισθάνονται ικανοποίηση. Να αισθάνονται ικανοποίηση. Να γοητεύονται πρώτα απ' όλα από το ίδιο τους το έργο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν μέσα σε αυτό το έργο ακυρώνεται η προσωπικότητά τους. Αν δεν αισθάνονται χαρά, επαναλαμβάνω, φαντάζει σήμερα, ξέρετε, παράδοξο εργαζόμενοι να διεκδικούν το δικαίωμα στη χαρά. Κοιτάξτε πόσο έχει υποτιμηθεί η θέση των εργαζομένων. Αν δεν αισθάνονται χαρά, δεν μπορούν να είναι δημιουργικές. Δυστυχώς, ξέρετε, σε περιπτώσεις στερεότυπης εργασίας, όπως στους αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας, μπορεί κανείς να εξαναγκάσει έναν άνθρωπο να κάνει κάτι επαναλαμβανόμενο και στερεότυπο. Αν πρόκειται όμως για εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί δημιουργικά, με επινόηση, οι εκπαιδευτικοί ασκούνται στην επινόηση. Με έμπνευση, με φαντασία, με κριτική προσέγγιση, στάση. Δεν μπορεί αυτά να γίνουν σε συνθήκες εξαναγκασμού. Ανασφάλειας, άγχους, αβεβαιότητας. Αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω εμφατικά, ως νομίζω ένα βασικό θέμα που πρέπει να μας απασχολεί σε αυτή τη συζήτηση. Και δύο ακόμα επισημάνσεις και θα τελειώσω. Να δράξω την ευκαιρία, ρώτησε ο συνάδελφος, ο Γιάννης Ομελιόπουλος, που το ξέρουμε και στον θείο μας, σπούδασε και στον θείο μας, έκανε και μεταπτυχιακές σπουδές και είχαμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε αρκετά πράγματα και ξέρει και την κατάσταση στα πανεπιστήμια τελευταία χρόνια. Ξέρει, τα πανεπιστήμια δεν συζήτησαν καθόλου για την αξιολόγηση. Τη δέχτηκαν. Ο κόσμος του πανεπιστημίου, οι εκπαιδευτικοί της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δέχτηκαν όλες τις εκδοχές αξιολόγησης. Δέχτηκαν την πρώτη εκδοχή με εξωτερική αξιολόγηση, όταν λέμε εξωτερική εννοούμε της Αλλοδαπής, εκεί του 10-11-12, και δέχτηκαν και την δεύτερη εκδοχή που έρχεται τώρα. Μία αξιολόγηση εξαιρετικά κοπιώδης, απολύτως γραφειοκρατική και απολύτως αντιπαραγωγική. Δεν θα πω λεπτομέρειες, θα πω σε άλλα πράγματα, γιατί δεν σας κουράσω. Ένα μόνο συμπέρασμα θα ήθελα να συναγάγω από αυτή την εμπειρία.
Παρεμπιπτόντως, η πρόσφατη αξιολόγηση του κυματός μου από Επιτροπή της Αλλοδαπής έγινε επί Προεδρίας μου. Είναι τον πρώτο χρόνο ακριβώς της Προεδρίας μου. Μέσα στην πανδημία. Με τηλεδιασκέψεις. Με τέρμανες τηλεδιασκέψεις. Λοιπόν, ξέρετε, κρίνετε το εσείς, αν είναι έτσι. Το δηλώνω ως πεποίθηση δική μου. Όλο ένα και περισσότερο λιγοστεύουν στα πανεπιστήμια οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και δασκάλες που είχαν το βλέμμα τους στραμμένο στην κοινωνία και όχι στον εαυτό τους. Όλο ένα και λιγότεροι είναι αυτοί πλέον. Όσο πιο ασφιχτικό είναι το εργασιακό περιβάλλον, όσο πιο επισφαλές, και υπάρχει μεγάλη επισφάλεια στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι το ΑΠΙΘΗ, για παράδειγμα, το 2010 είχε περίπου 2.200 μέλη ΔΕΠ, σήμερα έχει 1.600. Τις θέσεις τους τις καλύπτουν συμβασιούχοι. Πανεπιστημιακοί υπότροφοι και εντεταλμένοι δάσκαλοι, όπως λέγονται τώρα 400, συμβασιούχοι, που και αυτοί είναι κάτι αντίστοιχο τον αναπληρωτή. Όσο περισσότερο επιδεινώνανε οι συνθήκες εργασίας των πανεπιστημιακών δασκάλων και όσο πιο ισχυρός είναι ο γραφειοκρατικός έλεγχος επί του έργου τους, τόσο περισσότερο κομφορμιστές γίνονται. Κομφορμιστές. Κοιτούν την καριέρα, κοιτούν τον εαυτό τους. Δεν κοιτούν την κοινωνία. Πώς εκφράζεται αυτό? Να αναφέρω παραδείγματα. Σε μια εποχή που έχουμε ακούσει τόσα πολλά για την ποιότητα στην εκπαίδευση, άρα για ποιος την προσδιορίζει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι αξιολογούνται πλέον στα εκλεκτορικά με βάση την ποσότητα. Έχουν νομιμοποιήσει μηχανές του διαδικτύου που μετρούν αριθμούς με δημοσιεύσεις όπως τις παρουσιάζει το Scopus και το Google Scholar. Χωρίς τα εκλεκτορικά να συζητούν επί της ουσίας του έργου. Επί της ουσίας, τυπικοί αριθμοί έχουν αποφασίσει την εξέλιξη του πανεπιστημιακού. Με το νέο νόμο τώρα και οι επιχειρηματικές επιδόσεις. Σταματώ εδώ για το πανεπιστήμιο και ένα τρίτο τελευταίο συμπέρασμα και με αυτό θα τελειώσω. Πράγματι, νομίζω ότι εδώ και οι συνάδελφοι που εκπροσωπούν τη διοίκηση της Ομοσπονδίας το ξέρουν καλύτερα αυτό από μένα. Εμείς, ως τμήμα, έχουμε συνεργασία με την Δασκαλική Ομοσπονδία εδώ και χρόνια και προσωπικά έχω συμμετάσχει σε εκδηλώσεις αλλά και άλλα μέλη μαθηματός μου έχουν συμμετάσχει σε ημερίδες και σε συνέδρια της ΔΟΕ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία μια στοιχειώδης, θεμελιώδης όμως, συναντήληψη εντός του κλάδου για τις για τα θεμελιώδη δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα των μελών του κλάδου. Να υπάρχει αυτή η συναντήληψη. Ο αγώνας θα είναι δύσκολος, δεν θα είναι μόνο σήμερα. Αυτά που είπατε τα εκτιμώ, τα σέβομαι πραγματικά και αυτή η αγωνία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και συνέχεια. Όλα αυτά έχουν δυναμική. Ο αγώνας θα είναι δύσκολος, θα έχει συνέχεια. Σαφώς τα σωματεία πρέπει να είναι μαζικά, σαφώς ο κλάδος με δεδομένο και απολύτως σεβαστό ότι το κάθε μέρος μέσα σε αυτό το χώρο είναι προσωπικότητα, έχει προσωπικές ιδεολογίες κλπ. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ενότητα επί στοιχειωδών αλλά θεμελιωδών ιδεών, προταγμάτων, ιδανικών και στόχων. Και αν θέλετε, διότι αυτά αφορούν σαφώς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, αλλά σε τελευταία ανάλυση αφορούν την κοινωνία. Το έργο των εκπαιδευτικών είναι και οι συνθήκες οργανωμένης, κλιμακούμενης, συστηματικής μάθησης των μαθητών και μαθητριών. Αυτό ανοίγει το δρόμο. Έτσι λοιπόν ο αγώνας σήμερα για το έργο των εκπαιδευτικών, για την προστασία των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, είναι αγώνας ουσιαστικά για το σχολείο που θέλουμε. Ουσιαστικά είναι μέρος ενός ευρύτερου αγώνα, μιας ευρύτερης συζήτησης και ενός ευρύτερου αγώνα ενάντια σε ποιο σχολείο είμαστε και ποιο σχολείο θέλουμε. Και αυτό σαφέστατα αφορά καθολικά θεμελιώδη δικαιώματα της κοινωνίας. Το σχολείο, η λειτουργία του, οι προοπτικές που ανοίγει στα μέλη της κοινωνίας ή δεν ανοίγει. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την προσοχή και την πρόσκληση να συμμετέχετε σε αυτή την εκδήλωση. Εύχομαι καλή δύναμη στους συναδέλφους από την Ομοσπονδία και σε όλες και όλους εσάς να είστε καλά, καλή δύναμη στο έργο σας και στους αγώνες σας. Ευχαριστώ. Βέβαια, εδώ να πούμε αφού ευχαριστήσουμε τον Περικλή τον Παυλίδη ότι ο παρεμβατικός λόγος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Αυτή την περίοδο έχει εκδώσει ένα βιβλίο, το έργο των εκπαιδευτικών στην κοινωνία της γνώσης. Είναι ένα βιβλίο απολύτως χρήσιμο, οδοδείκτης για εμάς τους εκπαιδευτικούς, για το περιεχόμενο της διαδοτικής μας εργασίας, αλλά και της συνδικαλιστικής μας παρέμβασης σε αυτά τα επίδικα της αξιολόγησης και συνολικά στα επίδικα για τις εξελίξεις στο δημόσιο σχολείο. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει όλοι να το αποκτήσετε και να το διαβάσετε.
να δώσουμε και το λόγο και στο... Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά τα συναισθήματα, οι μαφιόζοι λένε ότι τα συντομότερα συναισθήματα είναι η θλίψη, η οργή. Το συνέστημα με τη μεγαλύτερη διάρκεια είναι ο φόβος. Άρα δηλαδή, αν θέλουμε κάποιον να ελέγξουμε, το φοβερίζουμε. Σε εκπαιδευτικούς ζητέλουμε όχι μόνο να φοβερίξουμε αυτούς και τις οικογένειές τους, να φοβερίξουμε πρώτιστα τη νέα γενιά που έρχεται. Φανταστείτε μια νέα γενιά με σκυμμένο το κεφάλι που να κοιτάει την πάρτη της, να μαζεύει ποιητία, ανταρκτορικά, μεταπτυχιακά κεφάλια. Μια κατηγορία αυτή. Δεύτερη κατηγορία. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Κεραμέο, η οποία λέει εδώ και 40 χρόνια προσπαθούν να επιβάλλουν την αξιολόγηση. Αυτό για μας τι σημαίνει? Ότι 40 χρόνια αυτοί που μας κυβερνήσανε έχουν την ίδια στρατηγική. Θα το πάρουμε αυτό υπόψη το Μάιο όταν θα πάμε να ψηφίσουμε και θα πάμε πάλι παραμύθι. Δεύτερο αυτό. Το τρίτο που θέλω να πω και νομίζω πρέπει να το πάρουμε υπόψη. Αυτό που είπε το παιδί ο κύριος νωρίτερα. Πραγματικά η κοινωνία, εγώ που είμαι δημοσιογράφος συνταξιούχος, η κοινωνία βομβαρδίζεται με άλλα πράγματα. Εάν διαβάσει κανείς Κρέκα, ο οποίος είναι ο θεωρητικός της κυβέρνησης, έτσι είναι η κυρία Κεραμέως, με αρθρογραφία της Κυριακής, Καθημερινή, Βήμα, Νέα, τι έλεγε, με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, τι έλεγε, αυτό που λείπει στην ελληνική κοινωνία είναι η αξιολόγηση. Να ένα μέτωπο ιδεολογικό το οποίο πρέπει να ανοίξει. Και δεν αφορά η αξιολόγηση μόνο την εκπαίδευση. Αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα. Και γιατί θέλουν να αξιολογήσουν το δημόσιο τομέα, όπως λένε, γιατί το θέλουν καλύτερα, πιο βολικό, στα χέρια αυτών που κάνουν κουμάντο πάντα. Ποιο είναι το βαθύ κράτος στην Ελλάδα? Ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου? Όχι. Είναι το κεφάλαιο, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμουνιστική προπαγάνδα θα με πείτε. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ να πείτε του πλήρου του Περικλή. Καλή συνέχεια. Και εγώ μαζί με τους αγώνες και δημοσιογραφικά, επειδή είμαι κάποιος, τον τελευταίο μήνα στο ραδιόφωνο έβγαλα ακτύπηση ΟΜΕ. Μαρίνης Μπάσχαλη, τον πρόεδρό σας μια-δυο φορές και επίσης με αρθρογραφία προσπαθώ να βοηθήσω. Αλλά κάντε το κι εσείς. Αν όλοι εσείς γράφετε στις εφημερίδες που βομβαρδίζατε, θα άραζε το τοπίο και στο τοπικό επίπεδο. Γεια σας. Άρα δεν το κάνουμε. Ευχαριστούμε, Αλέκο. Συναδέλφοι σας, την πρωτοβάθμια, νομίζω. Είναι η εργατική ασθένεια αυτή. Καταρχάς, ένα ευχαριστώ όχι εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠ Μαθίας, δεν εκφράζω, δεν έρχομαι εκ μέρους τους, μόνο του παράταξη μας εκπροσωπώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Συνεχίστε τον κοινό βηματισμό, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΗΕΛΕ, ΟΣΕΠΕΑ και όλες οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες με όλο τον, με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά. Μόνο σε δύο σημεία θα σταθώ, έτσι νομίζω ότι έχω κάποια διαφορετική άποψη. Το ένα που λέγεται ότι μα έχουν άγνοια του τι ακριβώς συμβαίνει, τι παθαίνουμε, τι ζούμε, ή από μερικούς ακούμε κιόλας με στεναχωριέστε, η αξιολόγηση δεν πρόκειται να περάσει, στην Ελλάδα είμαστε. Εδώ πρόκειται είτε για ρητορικό ερώτημα, είτε για μια στοχευμένη παραπληροφόρηση, αθώωση δηλαδή της στρατηγικής τους. Και ποια είναι η στρατηγική τους? Η στρατηγική τους είναι η εργασιακή μας εξουθένωση, το ξεζούμισμα των εργαζόμενων, ο κοινωνικός δαρβινισμός, η πολυδιάσπαση των εργαζόμενων, να σπάσει η συνοχή στο πιο δυναμικό και πολυπληθές κομμάτι του δημοσίου των εκπαιδευτικών, να δημιουργήσουν το ιδιωτικό κράτος, ιδιωτικοποιώντας υγεία, παιδεία, ασφάλιση κτλ. Και να δημιουργήσουν και το είδος του εργαζόμενου, του τωρινού, του εκπαιδευτικού, που θα προετοιμάσει τον αυριανό εργαζόμενο που είναι μες στα σχολεία, φθηνό, ευέλικτο, φοβισμένο, σκυμμένο. Γιατί αυτόν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Και το δεύτερο σημείο στο οποίο έτσι διαφωνώ, ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της τάξης? Όχι, δεν είμαστε πια εμείς. Θέλουν πρωταγωνιστή της τάξης τους γονείς. Γι' αυτό και τους δίνουν δικαίωμα επιλογή στα σχολεία και αμεθαύριο στα μαθήματα, όπως γίνεται στο αγγλοσαξονικό μοντέλο. Για να μπορέσουν να πείσουν να βάλει ο γονιός το χέρι στην τσέπη ως χορηγός ή ως κάτι άλλο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων,
πρέπει να του δώσουν βήμα, να του δώσουν λόγο. Γι' αυτό τώρα τους χαϊδεύουν τα αυτιά ότι πρόκειται με την αξιολόγηση να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των παιδιών τους. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε, συνάδελφε. Να δώσουμε τον λόγο και να κλείσουμε, νομίζω, τη συζήτηση στους εκπροσώπους. Εγώ δύο κουβέντες θέλω να πω. Με αφορμή αυτά που είπε ο Τάσος, οφείλουμε να δούμε το τοπίο. Ήδη από την περίοδο της διακυβέρνησης Σιμίτη έχει περάσει αυτό που λέγουμε κοινωνικός αυτοματισμός. Όταν σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό προσπάθησα, που είχαμε εκτεθεί, ξέρετε, συχνά πυκνά, πρώτο κορονοϊού τουλάχιστον, υπήρχαν κάποιες κάποια συνέδρια μεταξύ των νομοσπονδίων όπου ανταλλάσσαμε εμπειρίες κτλ. Προσπάθησα να παρουσιάσω αυτό το κοινωνικό αυτοματισμό. Είδα ότι επικράτησε μια αμηχανία στο ακροατήριο. Μετέφρασα την ορολογία αυτή στα αγγλικά όπως φανταζόμουν ότι ήταν. Τελικά διαπίστωσα ότι είμαστε πρωτοβόροι στην παραπληροφόρηση κτλ. Τόσο μεθοδευμένη προπαγάνδα που πλέον της είχαμε δώσει και ονοματολογία το πώς γίνεται. Και αναγκάστηκα να εξηγήσω τι εννοώ, ας πούμε, ο κοινωνικός αυτοματισμός που προφανώς υπάρχει στην Ελλάδα σε πολύ ανώτερο επίπεδο σε σχέση με το εξωτερικό. Σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι παράλογο ότι είμαστε μόνοι μας. Όλοι είναι μόνοι τους. Αν δείτε, όλοι οι γιατροί παίρνουν φακελάκια. Όλοι οι ταξιτζίδες είναι κλέφτες. Όλοι οι καθηγητές είναι τεμπέληδες. Όλοι οι αγρότες είναι αλήτες που κλείνουν τους δρόμους. Όλοι οι φορτηγατζίδες είναι παλιωτόμαρα. Τελικά οι μόνοι οι οποίοι είναι τίμοι είναι οι δημοσιογράφοι. Συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι που έχουν καταλάβει τα συγκεκριμένα μέσα και βομβαρδίζουν όλους τους υπολείπους. Άρα ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος, πρέπει να το γνωρίσουμε. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να δούμε και τη δική μας ευθύνη. Γιατί δυστυχώς υπάρχει η λογική της ιδιώτευσης. Η λογική της ιδιώτευσης, ας πούμε, έχει καταλαβεί τα τελευταία 20 χρόνια. Και επισημάναμε το τι θα γίνει για τους νέους που θα τρέχουν να μαζέψουν επιτυχία, ιστορίες κτλ. Αλλά δεν χρειάζεται να πάτε να δείτε το τι θα κάνουν οι νέοι, οι 18άριδες, ότι θα τρέχουν να μαζέψουν πτυχία με τα πτυχία κάτω από το χέρι. Γύρισε να δείτε τι κάνουν και κάποιοι συγκεκριμένοι συνάδελφοί μας ήδη. Ότι μπήκαν στο τρυπάκι το οποίο τους υπέδειξαν, ότι να μαζέψουν σεμινάρια, ιστορίες. Να σας πω το ανέκδοτο ότι βορβαδίστηκε η Ομοσπονδία. Και περίπου δηλαδή τα τηλέφωνά μας κατέρευσε το σύστημα. Ζητούσαν οι συνάδελφοι να τους δώσουμε βεβαίωση ότι είχαν παρακολουθήσει τα συνέδρια και τα σεμινάρια του και μετέρε για να τα βάλουν στο φάκελό τους για την αξιολόγηση. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένας αγώνας δύσκολος, αλλά ο καθένας έχει την ευθύνη του. Η ατομική ευθύνη όμως υπάρχει. Σαφέστατα το οργανωμένο συνδικάτο θα έχει μεγαλύτερη ευθύνη αν αγώνας αυτός χαθεί, αλλά ποτέ ένας στρατηγός δεν κέρδισε τη μάχη όταν δεν είχε τη σταρχιά του από πίσω. Και μην νομίζετε ότι είναι και κάτι το εξωπραγματικό τα μέλη της ΟΛΜΕ. 11 συνάδελφοι είναι που εσείς τους έχετε επιλέξει να προσπαθήσουν να αντιπαλέψουν με κάποιους που έχουν τα πάντα και αυτοί δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν ο κλάδος έχει δείξει δυναμισμό, έχουμε πετύχει. Όταν ο κλάδος είναι σε διαδικασία ύφεσης, απογοήτευσης ή ιδιώτευσης, έχουμε αποτυχίες. Ενδεικτικά αναφέρω που είπε, δεν θυμάμαι ποιος είπε, ένας από τους δάσκαλους, ο συνάδελφος, στην Κρήτη πήγανε και τους είπαν μην τολμήσετε να πατήσετε στα σχολεία. Και φοβούνται να πάνε στα σχολεία αξιολογητές. Σε άλλα σχολεία, σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει αντίστοιχο κλίμα και είναι ευκολότερο το να γίνει αυτό που θα γίνει. Στα Δωδεκάνησα, είπα και το μέρος τέλος πάντων, δεν ήθελα να τα αναφέρω, πήρα αρίστευσαν όλοι. Αρίστευσαν όλοι. Λοιπόν, αυτό και πραγματικά τράβα τώρα να πάει η ΟΛΜΕ στα Δωδεκάνησα και να πει παιδιά προσέξτε την αξιολόγηση ότι είναι επικίνδυνη. Θα πει τι λέρε φίλε να πούμε, όλοι άριστοι είμαστε εδώ πέρα. Ναι, εδώ είναι, επειδή είμαστε μορφωμένοι άνθρωποι, να βλέπουμε το τύρι, αλλά να βλέπουμε και τη φάκα. Και ο αγώνας αυτός είναι διαρκής. Θα συνεχίσουμε, εάν δείξουμε την αποφασιστικότητα που πρέπει,
έχουμε τις ελπίδες μας να κερδίσουμε. Αν ιδιωτεύσουμε, σαφέστατα θα χάσουμε. Και άμα κάποιος έγραφε την ιστορία του συνδικάτου, θα παρουσίαζε ότι υπήρχαν περιόδους που είχαμε νίκες και περιόδους που είχαμε ήττες. Έτσι είναι στη ζωή τα πράγματα. Επιδιώκουμε το καλύτερο με τη συνένεση και την στήριξη των συναδέλφων. Χωρίς τη συνένεση και τη στήριξη δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Να διακόψω λίγο. Εδώ ο αγώνας που συζητάμε είναι υπέρ μας. Τα επιχειρήματα όλα είναι υπέρ μας. Δεν μπορεί ο υπουργός που όφιλε το Σεπτέμβριο να κάνει μονιμοποίηση να τροποποιεί τον νόμο για να είναι υποψήφιοι οι διευθυντές ή εν δυνάμει αξιολογούμενοι, να πάνε για διευθυντές, αλλά να μην τους κάνει τη μονιμοποίηση. Αυτά πρέπει να πούμε στην κοινωνία, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, είπαμε, δεν είμαστε οι 80.000 ή 150.000. Άσο, αυτό που δεν είπα, το βασικό ζήτημα είναι ότι το να βγεις ακόμα και στα κανάλια της Αθήνας είναι πολύ επικίνδυνο. Κάποτε ήμουν και πρόεδρος από της Ομοσπονδίας, σε μια γενική συνέλευση, σηκώθηκε κάποιος συνάδελφος να μου κάνει επίθεση. Μου λέει, τι είναι αυτά που είπε στο Μέγκα, ας πούμε, και τα λοιπά, που είσαι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας, και του λέω, εάν πιστεύεις αυτό το πράγμα, είσαι ή χαζός ή προβοκάτορας. Δεν μας άκουσα. Ναι, είχε κατορθώσει το Μέγκα, είχα μιλήσει ένα λεπτό. Και από το ένα λεπτό μπήκαν 20 δευτερόλεπτα. Στα 20 δευτερόλεπτα είχαν κατορθώσει να αντιστρέψουν πλήρως αυτό το οποίο είπαν. Και μου είπε δημοσιογράφος κάποτε, και το είπα στους συναδέλφους, γιατί εδώ πρέπει να σπουδάσεις παραπληροφόρηση. Ότι πλέον, για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι το να σας εκπροσωπούμε, ότι πλέον οι δηλώσεις μας πρέπει να είναι 20 δευτερόλεπτα. Φτιάχνεις τη δήλωσή σου 20 δευτερόλεπτα. Κάνεις την πρόβα να μην φαλτσάρεις. Μιλάς, γιατί όταν θα δεις 20 δευτερόλεπτα έχεις δύο πιθανότητες. Η μία είναι να τη βάλουν αυτούσια και η άλλη να μην τη βάλουν. Αν πεις κάτι παραπάνω, μπορεί ακόμα και επιπλέον δεν έχεις ποτέ. Δεν δεχόμαστε. Λάθος. Αρνούμαστε. Γιατί το δεν δεχόμαστε μπορεί να κοπεί το δεν. Τώρα, όσον αφορά τα τοπικά κανάλια, σαφέστατα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση και ένας από τους λόγους που φεύγουν μέλη της ΟΛΜΕ και πηγαίνουν περιοδίες, εκτός από την ενημέρωση του κόσμου, είναι ότι κατά ψέματα χρησιμοποιούμε τα τοπικά κανάλια. Γιατί εκεί έχουμε ένα βήμα να μπορούμε να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Ο συντονισμός είναι ένα. Ο συντονισμός πάντα υπάρχει το καλύτερο, Τάσο, συμφωνώ. Μία κουβέντα να πω, να κρατήσουμε. Εμείς τα στήσαμε, ο Τουτζίτης θα μας. Να κρατήσουμε το αισιόδοξο. Να κρατήσουμε το αισιόδοξο. Αυτά που ενώνουν τον κλάδο είναι πολύ περισσότερα από αυτά που χωρίζουν τον κλάδο. Εμείς κρατάμε αυτό που υπόθηκε και από κάποιους ομιλητές. Είναι ένας αγώνας κοινός. Είναι ένας αγώνας που αυτή τη στιγμή δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει να τον δώσουμε όλοι μαζί. Ο αγώνας αυτός θα πάει μέχρι τέλους. Και να ξέρετε ότι εμείς, και δεν το λέω ούτε με διάθεση έτσι, λογοτεχνική, πραγματικά αυτή η Ομοσπονδία έρχεται από πολύ μακριά, έχει δώσει πάρα πολλούς αγώνες, έχει στηρίξει με νύχια και με δόντια δημοκρατικές κατακτήσεις και πραγματικά θα συνεχίσει και θα πάει πάρα πολύ μακριά αυτή η Ομοσπονδία με τη βοήθεια όλων. Με τη βοήθεια όλων δεν περισσεύει κανείς αυτόν τον αγώνα και τελικά αυτός ο αγώνας θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.